Της κακομοίρας. Άκουσε τη σουλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις πριστέρα μου, το παιδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μυρουκάμα του. Μικρό του μυρουκάμα του κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντρευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ, του αναβάλω πάλι. Τα λυρά, τα λυρά, τα λυρά μόνο έντικα. Τα λυρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Κι θέλουν κι γυναίκα. Καλησπέρα σόλο, σόλο σήμερα, σόλο. Ραπτόπουλος Κωστής, παρέα εδώ, 95 και 5. Κώστας Χατζηγεωργίου, προπονημένος ασύλληπτα στο στίβο. Το κρεοπολείο επάνω. Εντάξει, κάτω από τον Κολυδρό και το χωριό, πώς το λένε, το ξέχασα να πω. Το Αιγίνιο, ρε. Λοιπόν, Κατερίνα Μιχαηλίδη, η οποία έχασε τον πατέρα της ξαφνικά. Συλληπίθηκα έξω. Τα 80 έφυγε ο μπαμπάς. Συμβαίνουν να φεύγουν ξαφνικά οι άνθρωποι. Είναι σοκ για μας που μένουμε πίσω και ευλογία για αυτούς που φεύγουν έτσι. Εντάξει, σκληρό αυτό να φεύγεις, αλλά το πώς φεύγεις είναι. Έτσι έβγηκε ο Πατρώνης σε προχθές, το έδωσα ήδη εγώ πρώτος. Πατρώνης βγήκε προηγουμένως, που γαρεύσε εδώ, τους έβλεπα εγώ αυτούς. Κάνα προπόνηση, κάνανε τζόγκινγκ, τέτοια πράγματα. Στο κούτσι το προπονητήριο βγαίνανε τότε, τους είχα δει μερικές φορές. Προς θέρμη μεριά. Μεγάλοι κατακτητές και στο γυναικείο φύλλο και οι δύο. Κλάψαν και πολλές γυναίκες. Αυτά τα λέτε. Όταν φεύγει ένας τέτοιος τύπος, να πούμε, κλαίει και πολλές γυναίκες, θα ξέρετε. Ήταν χαμηλών τόνων. Τον θαυμάζαν όλοι και εγώ. Τρομερός. Η Θεσσαλονίκη δεν έβγαλε πολλούς τέτοιους. Δεν έβγαλε πολλούς τέτοιους. Φοβερό παιδί. Κάνω έκκληση για αίμα και αιμοπετάλια. Σεισμανόγλιο το νοσοκομείο, Μαραζώτη Ιωάννα η κοπέλα. Τηλέφωνο επικοινωνία στη γραμματεία. Όποιος θέλει, τηλεφωνεί η Κατερίνα Μιχαηλίδη. Έκκληση για αίμα και αιμοπετάλια. Σεισμανόγλιο νοσοκομείο, Μαραζώτη Ιωάννα. Λοιπόν, μπαίνουμε στα τετριμένα. Πολλά έχουμε να πούμε. Είναι εβδομάδα καλή αυτή. Είναι εβδομάδα ποδοσφαιρική. Τρίτη έχουμε Παναθηναϊκό. Πέμπτη έχουμε ΠΑΟΚ και έχουμε Άρη. Φιλικά παιχνίδια, έχω να κράξω πολύ ΑΕΚ, να ξέρετε. Να προετοιμαστείτε να πούμε. Πριν τα κάνω αυτά, να πω για ένα διαγωνισμό εδώ πέρα, με πιέζει η Λικουγιώνη, πρώτα αυτό θα λες μου λέει, εντάξει. Αν θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική εμπειρία ενός τελικού Super Cup, το Μετρόπολης 95,5 χαρίζει δύο εισιτήρια σε σένα και ένα φίλο σου για να παρακολουθήσετε ζωντανά στις 16 Αυγούστου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, γήπεδο του Ολυμπιακού, όλα τα αστέρια της City και της Σεβίλης στη μάχη τους με το φόντο, με φόντο ένα ακόμα, συγγνώμη, ευρωπαϊκό τρόπαιο. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ το απόγευμα, και μόλις δώσει η εταιρεία, σας δώσουμε το σύνθημα, καλέστε στο 231-090-90-90 για να δηλώσετε συμμετοχή. Το Μετρόπολης 95,5 σε στέλνει στον τελικό του Super Cup του Ευρωπαϊκού. Είναι μια μεγάλη εμπορία
Είναι μια καλή εμπειρία και δεν πρέπει να τη χάσετε. Εντάξει. Γουστάρετε ευρωπαϊκές ομάδες, βλέπετε και σε ένα γήπεδο το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Τρεντάρι η Winmasters, είναι λογικό, με το καθημερινό Casino Pass. Μπαίνεις στην πλατφόρμα της winmaster.gr και δεν χορταίνεις προσφορές. Το μενού έχει απ' όλα. Στο λόμπι του καζίνο της καθημερινής έχει lock ή spin με 5 σπινιές. Σάββατο δωρεάν chips και Κυριακή είναι free spin day με εντελώς δωρεάν σπινιές για όλους. Winmasters αραχτεί στην οθόνη μας. Θυσμού στον Dr. Μπίκο, μου έβγαλε τα ράματα και μου έβγαλε το ματάκι κουκλίστικο. Κάναμε και τα ράματα σήμερα, 11. Θα πάω οξύσω, Dr. Μπίκο, πολιτισμένος όμως. Σε απολύτιστο μέρος έχει το ιατρείο, στο νεύοσμο. Πολιτισμένος πάω οξύσω, Dr. Μου λέει, 11 ράματα είναι, ποιο να βγάλουμε πρώτο. Λέει το Μουρκ, μπαμ, βγαίνει το πρώτο ράμα, Μουρκ. Δεύτερον πάμε Κωνσταντέλια, μπαμ, Κωνσταντέλια. Δηλαδή τους πιο κακούς και μετά τους λιγότερο. Τρίτον, πού να βάλουμε, μου λέει, ποιο να βάλουμε, βάλει τον Γκετζόρα, του λέω, τρίτο ράμα. Μπαμ, τρίτο ράμα, ο Γκετζόρα, να πούμε. Τέταρτο ράμα, ποιο να βάλουμε. Να βάλουμε τον Σβάμπ. Τέταρτο ράμα, ο Σβάμπ. Πέμπτο ράμα, θα βάλουμε τον Ζίβκοβιτς. Και πήγαιναν τα ράματα τελικά. Τελευταίο ράμα, βγάλαμε τον Κοτάρσκι, να πούμε. Εντάξει, έτσι δεν είναι, το σωστό. 0 γκολ, έκανε και τις επεμβάσεις. Τελευταίο ράμα να πούμε, 11 τα ράματα στο μάτι του Ραπτό. Επέμβαση καλή. Ο Κοτάρσκι βγήκε τελευταίος. Πρώτος μπήκε ο Μουρκ και μετά βγάλαμε τον τελευταίο, τον Κοτάρσκι, να πούμε. Να πω δύο λόγια για τον Κουκοδήμο. Λίγο ενοχλήθηκε ο Κουκοδήμος, τον είπα κακό δήμαρχο. Εντάξει, γιατί έχω τρελαθεί, ρε Κουκοδήμο, εκεί πέρα να πούμε, όταν μπαίνω στην Κατερίνη και θέλω πηξίδα για να βγω και ούτε πηξίδα το βρίσκει. Βέβαια τώρα στην Ελλάδα σου λένε δεν είναι αρμόδια αρχαιοδήμος, ψάξε βρες ποια είναι κοινότητα, τι είναι κτλ. Πες και ένα καλό λόγο, ρε κουφάλα, μου λένε. Λέω τι έκανε αυτός ο Κουκοδήμος εκεί, να πω ένα καλό, πείτε μου κάτι να πω, τι καλό έκανε. Έκανε τις πλάς και έχουν μπλε, πώς το λένε, μπλε σημαία. Εντάξει, μαζεύεται όλο το σκουπιδαριό των Βαλκανίων εκεί πέρα, η αλήθεια είναι. Αλλά και δεν φημίζεται η Κατερίνη για τις σημαίες μπλε. Τις έχει κάνει μπλε, να πούμε. Εντάξει, καλό αυτό. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, παιδιά. Δεν έχω κανένα λόγο να κατηγορήσω κανέναν. Απλά εγώ εκνευρίζομαι όταν πάω την Κατερίνη. Βρείτε έναν τρόπο να πούμε, συνεργαστείτε. Δήμο, Μητσοτάκης, τι είναι εκεί, ποιοι είναι, ξέρω εγώ εκεί πέρα. Κοινότητα, τι είναι, δεν ξέρω. Πείτε μου ποιος είναι υπεύθυνος. Να βρει έναν τρόπο, τουριστικό το μέρος. Να μπορούμε να βγούμε όταν μπαίνουμε στην Κατερίνη να ξέρουμε πού να πάμε. Δεν υπάρχει δηλαδή στο Κογκό, άμα πας, στο Κογκό να πας, θα έχει ταμπέλο Κογκολέζος. Πόκο λόγο, με παίρνει τηλέφωνο εκτός αέρα, επειδή είπα ότι με ρουφιάνεψε στο αφεντικό. Το έχει κάνει να πούμε, οπότε. Εκτός αν θες για δουλειά να οικονομήσω, θα μου στείλεις μήνυμα ότι είναι για οικονομισιά, διαφήμιση κτλ. Ιδεάλλως δεν θέλω γκρίνια και κροκοδολίες για μαύρα δάκρυα. Είσαι φίλος μου και εξακολουθείς να είσαι φίλος μου. Το ότι με πρόδωσες μια-δυο φορές δεν πάει να πει ότι σε διέγραψα από φίλο μου. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στις σχέσεις των ανθρώπων. Είδες να κάνεις το καλό το αφεντικό, φύγεις μετά εξορία ξανά στο Κονγκό. Τι να κάνω, να τα πω, να πω, τι θέλετε να κάνω. Να πω. Χαιρετίσματα και στην Μπάρμπι. Έχω μια φίλη την Μπάρμπι, δεν από ποια Μπάρμπι είναι. Εντάξει, Μπάρμπι καλή. Να τα πούμε και κατηδίαν θέλει. Να πούμε και δύο κουβέντες κατηδίαν και τα λοιπά. Γεια σου Μπάρμπι. Θα τα πούμε, ρε παιδί μου, εντάξει. Μπίκος δράματα, τέλος. Μπάρμπι, τέλος. Κουκοδήμος, τέλος. Θα ξεκινήσω, το πω και το πρωί να πούμε. Και μετά πάω για ΑΕΚ να κράξω. Πολύ κράξιμο θα πάει η ΑΕΚ, να ξέρετε. Μην τρελαίνεστε στην ΑΕΚ. Θα φάτε μεγάλο κράξιμο. Το λόγο σας το πω σε λίγο. Το είπα και το πρωί, το λέω και το μεσημέρι.
Τα πιο απέσια ξενοδοχεία τα έχει η Αλεξανδρούπολη. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Παίρνεις τηλέφωνο να κλείσεις, κλείνεις, δεν είναι το δωμάτιο κλεισμένο. Πας, θα πούμε, κάτω στην νότια, κάτω στην παραλία, κάτι μαμιστρώνες, θα πούμε, 80 και 90 ευρώ. Μαμιστρώνες κυριολεκτικά. Δηλαδή να πας γκόμενα εκεί για αυτό, θα σου πει που με έφερες. Θα σε πει που με έφερες. Μπαίνεις μέσα, δεν έχει χαρτιά υγείας. Ζητάς χαρτιά υγείας, σου φέρνουν. Πάει στο κλιματιστικό αδειό, από δύο μπαταρίες έχει ένα μέσα. Το πας κάτω, σε κοιτάει στραβά, γιατί άνοιξες το κομπιούτερ. Πάει να λέξεις τη βρύση, απληθείς, σπάει βρύση. Στο τέλος το λες μυστήριο, δεν τον βρίζεις. Και μετά από 8 ώρες σε παίρνει τηλέφωνο, λέει θα σε κάνω μήνυση, λέει, γιατί έκανες φθορές. Δηλαδή, ήταν τυχερός που ήμουν προς Καβάλα, είχα φύγει. Να κάνω αναστροφή, να πάω του κοπανίσω να πω. Τάσιο! Αυτά μπασίρ πάνε πάνω εκεί. Είναι πέρασμα η Αλεξανδρούπολη. Αυτοί οι κοπρίτες εκεί πέρα, να πούμε, τα κάνει σαλάτα. Και με τιμές, δεν με πειράζει. Τιμή, τιμή αυτή είναι. Εντάξει, συμπεριφορά κακή. Σε αναγκάζει να τον ορμήξεις, να πούμε. Εντάξει, άμα είσαι κανένα σύρεμο, μπαίνει στο διάλογο. Η δικιά μου μπήκε στο διάλογο. Τι ζημιά κάναμε, φέρνει εδώ μωρή το τηλέφωνο. Θα το δω το τηλέφωνο. Πετάω κάτι πινελίκια, να πούμε, κάτι 50 γύρου, να πούμε. Του λέει, είχε ξαναπάρει τηλέφωνο, θα σου κόψω τα πόδια του. Θα σου κόψω τα πόδια, περπατά με πατερίτσε του. Λέω, μην ξαναπάρει τηλέφωνο, μην την ενοχλήσει σαν να δουλεύω. Κολοπεδαρά, να πούμε. Ποιο είναι εκεί υπεύθυνο τη εκεί, να βάλω του λίγο φρένο, να πούμε, ιδιαίτερα κάτω στα νότια. Δεν με πειράζουν οι τιμέ, δεν με ενοχλεί. Άμα είναι, α μην. Συμπεριφορά κακή. Και όταν έχω εγώ κακή συμπεριφορά, γίνομαι χειρότερο. Δεν ήξερε βέβαια με τι κάφρο είχε να κάνει ο άλλο. Με μένα. Ή τι κάφρο θα του βγει, τι παλαβό θα του βγει. Λοιπόν, τελειώσαμε και με δάφτους. Πάμε ΑΕΚ. Μελισσανίδη, είσαι η μεγαλύτερη κότα.
λογική να μείνει εκεί να παίξει. Για ποιο λόγο? Ποιος είναι ο λόγος? Παραστατηλίκια με τραπεζούντες και σαψούντες. Εντάξει. Καλά είναι και αυτά. Έχεις καλό μάρκετινγκ εκεί. Έχασες. Έχασες Μελισανίδη. Στο λέω Σαραπτόπουλος. Προσφυγική οικογένεια και εγώ από εκεί. Τραπεζούντα ο ένας. Σαψούντα ο άλλος. Εγώ άμα ήμουνα, πήγαινα στο μάτς και μου λέγανε αυτή η ταμπέλα τι αυτό και τα λοιπά. Κατευθείαν. Πρόεδρε, φεύγουμε ναι ή όχι. Μα μου, τι να κάνουμε, μπορείς να μου πει, πάρε εσύ την απόφαση, εσύ είσαι ο άρχοντας, εσύ παίρνεις, εσύ είσαι ο πρόεδρος, εσύ βάζεις τα λεφτά. Εγώ πάντως θα του έλεγα, επεμβατικά θα πήγαινα. Κατά τη γνώμη μου θα στυμώ, άκουσέ με, και άμα γουστάρεις πέταξε στα σκουπίδια, άμα δεν γουστάρεις να πούμε, ό,τι γουστάρεις εσύ. Πάρ την ομάδα να φύγουμε, να γίνει φασαρία, πρώτη σελίδα στα κανάλια, η ΑΕΚ έφυγε για τα κατεχόμενα. Όλη η Κύπρος μαζί σου, όλοι οι Πόντιοι μαζί σου, όλοι οι πατριώτες ντε και καλά μαζί σου και περνάς και το μήνυμα είμαι προσφυγική ομάδα και το δείχνω και στην πράξη. Τώρα μου κάνεις την κότα εκεί πέρα, κέρδισες το μάτς, μου άλλαξε τα συστήματα ο άλλος, δεν το δω το μάτς παιδιά, με ρωτάτε για το μάτς, δεν το δω. Είμαι σε μουτ διακοπών, 25 Αυγούστου τώρα εμένα, ξεχάστε με εμένα. Αυτή η εβδομάδα είναι, θα μελετήσουμε μεταγραφές, κοινωνικά, ιστορίες, πολιτικά. Μέχρι Παρασκευή το κλείσα το τηλέφωνο, μετά με ξαναπάρει κανένα. Θέλω να βιάσω το κεφάλι μου. Μόνο να πεθάνει κανένα ή είναι τίποτα τόσο πολύ σοβαρό, θα με πάρει κανείς τηλέφωνο. Το ανοίγω μία ώρα, βλέπω ποιος πήρε. Αν θεωρήσω χρήσιμο και φρόνιμο ότι πρέπει να πάρω, τους πολύ δικούς μου, μπα κάνω ένα τηλέφωνο. Εντάξει, έχασες Μελισανίδη την ευκαιρία. Το λέω τρίτη φορά, δεν το ξαναπώ την υπόλοιπη εκπομπή. Θα περάσει την ΑΕΚ, μαγιά, να έχει τους βομβαρδισμούς στο Βελιγράδι μία και την αποχώρηση με τα κατεχόμενα δύο. Χάσατε την ευκαιρία, μάγκες. Και λέω μάγκες, γιατί και ο Μελισανίδης και ο Μαρινάκης που υπερτερούν έναντι του Σαββίδη. Αυτό θα το πούμε μετά το διάλειμμα. Που πνιγήκανε και τα κοχύλια της θάλασσας. Τόσο σάλιο να πούμε έχει πεταχτεί από τα... Γι' αυτό το προπονητή, το Βλάχο, τον κύριο Βλάχο του Πόλο. Εγώ δεν ξέρω τακτικές και προπονήσεις από αυτό το άθλημα. Δεν το ξέρω. Εγώ μένα με βάλα στην πισίνα 15 μέρες και
και με πιάσε θλίψη να πούμε. Να κάνω κολύμπι. Γιατί ήμουν τραυματίας, δεν μπορούσα να κάνω διαδρόμους και βάρκετες. Και με πιάσε 15 μέρες θλίψη. Δεν με παίρνει να πω πήρε time out, γιατί πήρε time out, γιατί το έκανε, δεν το έκανε. Να το χλεβάσω ή να κάνω κτλ. Δεν με παίρνει. Δεν ξέρω. Κάνω κριτική σε ένα προπονητή και να τον απαξιώσω σε κάτι που δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Τι να κάνω δηλαδή. Και στην Καβάλα που έχω φίλους που παίζαν πόλο στα δεκαετία 80 και 90 αρχή και τα λοιπά, να μου πούνε τι και πώς θα τους ακούσω, προπονητές και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Βγήκε ο άνθρωπος και είπε καλά λαγαμία. Γιατί δεν έπρεπε να πάρω τα ημάτια και τα λοιπά. Και έπεσε το σάλιο του σαλιού, ο σάλιο. Από το ίντερνετ, το Facebook. Τι ελληναράση είναι αυτός, δόξα και τιμή στους θεούς του πόλου, λέει εδώ Μέτροσπορ. Τα δάκρυα και συγγνώμη του Θοδωρή Βλάχου συγκλώνησε. Πρόσεξε τώρα τι θα σας πω. Όλοι αυτοί οι κοπρίτες, οι δημοσιογράφοι, εμείς, οι ραδιοβονατζίδες, κοπρίτες, και όλο το κοπριταριό, φιλαθλιοπαδί, όλο το κοπριταριό, θεοποιούν τον προπονητή γιατί παραδέχεται τη λαγκαμία του. Αν την έκανε, δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, δεν κρίνω. Όλα αυτά τα υπάνθρωπα αθλητικά κατασκευάσματα που διαλύουν οικογένειες βρίζοντας μάνες στα γήπεδα. Θρησκείες και πατρίδες, οικογένειες ρημάζουν προπονητές και παίκτες με το ατομικό λάθος που το γκάργα, ας πούμε, για ένα μάτς το οποίο ήταν εντάξει, να είχαμε να λέγαμε να πούμε, το στοχοποίησαν, έκανε λάθος ο Κάργας, το στείλανε στα πόσκατα, να πούμε, της κοινωνίας τον Κάργα. Επειδή πήγε μέχρι το κέντρο, σε ένα μάτς το οποίο ήταν χαμένο για τον ΠΑΟΚ, χαμένο ήτανε, πήγε και έκανε το φάλο ο Φουκαράς, έκανε χοντρό λάθος. Κάναμε κριτική, του είπαμε χιλιάδιο. Του στείλανε στη δεύτερη ομάδα, τον απαξιώσαν, τον αφήσανε να υπονοηθεί ότι ήταν και πουλημένος, χιλιάδιο τον Φουκάρα. Στοχοποιήσανε τον Κάργα. Εγώ σαν παίκτη το θεωρώ για τον ΠΑΟΚ μέτριο. Άλλο αυτό. Το Λουτσέσκο, ας πούμε. Κάποιοι τον περάσανε εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Το διαλύσανε και καλά τον κάνανε. Γιατί άρχισε να βάλει το Τζίμα, τον Τάντας και τα λοιπά, στον τελικό κυπέλου. Και άλλα πολλά λεπτομέρειες, ατομικά λάθη. Το Μιχαηλίδη που έκανε το λάθος, το Πασχαλάκι με την Μπενφίκα, του άλλαξαν τα φώτα, τη μάνα του πήδηξαν στα συνθήματα και τα λοιπά. Όλοι αυτοί οι πάνθρωποι να πούμε, όλοι αυτοί οι εραστές του μπούλινγκ να πούμε, οι εραστές του μπούλινγκ όλοι αυτοί, όλων των ομάδων, και όλων των ομάδων δημοσιογράφοι που ρημάζουν ένα παίκτη στο ατομικό λάθος, ο Σισέ να πούμε, που έκανε λάθος και τη χειρονομία, του φάγανε το δελτίο να πούμε. Το Ρέτσο δεν μου αρέσει σαν παίκτης, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν θα του πάρω το κεφάλι που κάνει το λάθος και του πήραν το κεφάλι του Ρέτσου. Όλοι αυτοί οι πάνθρωποι, στην κυριολεξία, που βρίσαν τη μάνα, που βρίσαν το σπίτι, βρίσαν τον ίδιο, ζητούσαν την κεφαλή του επίπεδο. Και ήρθανε τώρα αυτοί εδώ να μου το παίξουν εμένα, ναι, κουλτουριάριδες. Βρε κουράδο κουλτουριάριδες, δεν σας παίρνει. Το σασάλια, οι δημοσιογράφοι, οι οπαδοί, τον άνθρωπο, τον Βλάχο, δεν πειράζει coach, τι άντρας. Ρε, δεν πάτε στο διάλο μεσημεριάτικα, λέω εγώ. Που αν αυτό το λάθος, ο Φουκαράς, όλοι κάνουμε λάθη. Όλοι! Το έκανε σε κακό σημείο. Αν το έκανε. Εάν ο Βλάχος ήταν προπονητής του Ολυμπιακού και έκανε παρόμοιο λάθος στο ποδόσφαιρο, ανάλογο λάθος, σε τελικό κυπέλλο με τον Παναθηναϊκό ή σε μπαράς πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό και έλεγε συγγνώμη, έκανα λάθος, τι θα γράφατε ρε κοπρίτες και τι θα λέγατε. Βρε ουρακοτάγκη. Μαϊμουδοειδή. Τι θα λέγατε. Τι θα γράφατε
πώς θα το παίρνατε το έργο εάν τα σωθικά σας, τα άσχημα, τα ψυχικά, η κακιά ψυχή σας, επειδή θα έκανε η ομάδα σας και ο αντίπαλος από απέναντι θα σας χλέβαζε και δεν θα το αντέχατε την ήττα, τι θα του σέρνατε αυτού του βλάχου του φκάρα. Και τώρα μου το είπατε τα δάκρυα, τη συγγνώμη του Θοδωρή του βλάχου, ενώ πήρατε το Σισε και το στείλατε στην Κερκίδα. Πήρατε τον Κάργα και το στείλατε με τη δεύτερη ομάδα. Και χωρί αυτά το βγάλατε και ύποπτο και από πάνω. Που εγώ μπορεί να ήταν κιόλας, δεν ξέρω τον άνθρωπο. Δεν θα τον κολλήσω. Λέω, και ξέρετε γιατί το κάνατε με την εθνική ομάδα. Γιατί δεν έχει οπαδί. Η εθνική ομάδα δεν έχει οπαδούς. Και γιατί χάσανε από τους Ούγγρους και δεν χάσανε από τους Τούρκους. Φανταστείτε οι λύθιοι, πανηλήθιοι, πανίβλακες που γράψατε για τα δάκρυα και του ανθρώπου, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, του βλάχου, να έπαιζε Ελλάδα-Τουρκία τελικό, Ελλάδα-Τουρκία τελικό παγκοσμίου στο Πόλο. Και να έκανε αυτό το λάθος. Θα τη δεχόσασα τη συγγνώμη ρε κοπράνθρωποι, ναι ή όχι. Κοπρόψυχοι. Βρε κοπρόψυχοι, θα το δεχόσασταν το λάθος αυτό. Όχι. Γιατί η βρώμικη ψυχή σας έναντι των αντιπάλων θα είχε μίσος. Και θα είχαν ο βλάχος ένα μάτς με μισητό αντίπαλο. Ενώ τώρα ο αντίπαλος δεν ήταν μισητός. Τι γκόμενες και αυτό και εκεί. Ο Ουρακοτάκος με τέσσερα χρυσά δόντια από το κορδελιό μου βγαίνει στο Facebook και μπράβο ρε βλάχο και εκείνο ρε βλάχο και τον άλλο ρε βλάχο. Ρε βλάχη, τον βλάχο, ο βλάχη, βλάχο. Μου γίνατε και κουλτουριάριδες και διαχειρίζεστε εσείς και ήτες μετά από τραγικά λάθη, γιατί το ομολόγησε. Γιατί άνθρωπος, δεν τον ξέρω, αν δεν το ομολογούσε Κώστα, δεν το έλεγε. Από Πόλο έχετε όσο ήδη έχω κι εγώ. Είστε άσχετοι δηλαδή από Πόλο. Ελάχιστοι ξέρουνε κανονισμούς, τακτικές. Μου μάθατε και το Πόλο. Κουμαρτζίδες όλοι. Μου μάθατε το ποδόσφαιρο μέσα από το κουμάρι και μου το παίζετε οι δήμονες. Δεν ξέρετε τακτικές και ποδόσφαιρο και τίποτα, να κρίνετε παίκτες και προπονητές. Ανίδεοι. Άσχετοι. Άμπαλοι. Τα κλάματα. Πούλησε η Ελλάδα το κλάμα του βλάχου. Τον πούλησαν τον άνθρωπο, δηλαδή τον κάνανε marketing. Τι χαζογκόμενες. Χαζογκόμενες. Η κάθε Μπάρμπι να πούμε. Η κάθε Εμμανουέλα. Ο coach. Μεγαλείο. Ατρισμός. Δες τη συγγνώμη. Μα και ο Ρέτσο ζήτησε συγγνώμη, κυρία μου. Με το μανό το κόκκινο που μου στέλνεις πλήκθρο να πούμε στο... Να χάθει είναι από εκεί πέρα. Ο Σισε δεν είπε συγγνώμη, εντάξει. Έβρισα τον κόσμο και τι έγινε. Μου ήρθε άνθρωπος, δεν είμαι να βρίσω. Σεις δεν βρίσατε ποτέ άνθρωπο. Σας έβρισα Σισε ο εγωισμός σας. Σε έκανε χειρονομία ο εγωισμός σας. Το θέλω σας, το εγώ σας. Με ένα έψιλο κεφαλαίο σαν την κεφάλα σας να πούμε. Την Ποντιακή, με τη μητάρα και τα τέσσερα ρουθούνια από τη μια μεριά. Και τα οκτώ ρουθούνια τουρμπίνες του Boeing από την άλλη τη μεριά. Ένα καθίδε από εκεί πέρα. Σας ηχάθηκε η ψυχή μου με αυτό το θέμα. Και αυτά και γελάκια και αυτό μπράβο κότς και τα λοιπά. Για να σας δω εσείς που είστε παοξίδες. Να παίζει παοκάρι στο Καφτατζόγλιο τελικό κυπέλου και να προπονητή στον πάο, ξέρω εγώ, ο Ίβιτς, οποιοςδήποτε ή οποιοςδήποτε. Και να κάνει ποδοσφαιρικά το ανάλογο λάθος που έκανε ο Βλάχος στο χάντμπολ, στο πόλο, να το κάνει εκεί. Τα κόκαλα του Αρχοντίδη βρίζουν ακόμα οι Ηρακλειδείς γιατί έβγαλε το σουτέρ στα πέναλτι. Το βγάλαν και ύποπτο. Για να χάσει το κύπελο τους έβγαλε. Έκανε λάθος. Πόντιος ήταν, έκανε λάθος. Λες θα ήθελα να χάσει το κύπελο. Θα έπαιρνε τίτλο και θα έλεγε επειδή κοντραρίστηκε με τον άλλον ότι θα το χάσει το κύπελο. Εκείνος θα το έκανε το κύπελο. Δηλαδή η βλακεία τους μέχρι εκεί πήγε, τους ηλίθιους. Καθυστερημένοι. Γράψτε 10 φορές. Είμαι καθυστερημένος. Είμαι καθυστερημένος 10 φορές. Και το ως με όχι με όχι με ωμέγα με όμικρον. Ηλίθιοι. Πανηλίθιοι που μου το παίζετε. Κουλτουριάριδες να πούμε. Επειδή δεν έχω εδώ λογαριασμό να πω.
στο σύστημα εδώ πέρα. Δεν έχω διαφημίσει τα τελευταία δύο χρόνια το social media ποτέ. Δεν θέλω, γιατί το θεωρώ unfair στην επιχείρηση που εργάζομαι. Δηλαδή δεν πήγαινα στο Art ούτε στο Μετρόπολης να πω το λογαριασμό, στείλτε. Επειδή δεν με είπα να με βάλουν ένα λογαριασμό, δεν ξέρουν. Γιατί όλοι βάζουν λογαριασμό μόνο για αυτή την εβδομάδα. Στο Κωστής Δραπτό, στο Instagram, να στέλνετε και να διαβάζω τα μηνύματά σας. Αυτή είναι η επικοινωνία. Εντάξει, που μου γίνατε και πολίστες, που μου θέλετε και κουλτούρα εσείς, να πούμε. Εντάξει, το κλάμα, τη συγγνώμη. Δίνετε εσείς συγγνώμη σε ποδοσφαιριστή ή προπονητή που θα κάνει λάθος με το μισητό σας αντίπαλο. Και μετράει η συγγνώμη σας, κουρμπαγλάδες και κουρμπαγλάδισες, να πούμε. Κυράτσες που πιάσετε, μου μάθετε το πόλο κι εσείς τώρα, που για να μπείτε βάζετε μπρατσάκια στη θάλασσα και σχολιάζετε για πόλο. Πήγε άλλη φακλάνα να μπει μέσα στην επανομή, μπήκε βράκι και βγήκε, και μετά από ένα λεπτό μπήκε και έκανε και στο Facebook ανάρτηση για το Βλάχο. Που αν την πει κολύμπα 100 μέτρα, μπορεί το αφαλώσεις να φτάσει μέχρι τη Φτέρνα, από την Απροπονησιά, να πούμε. Από την Αγία Γυμνασιά. Και ο άλλος, άμα κάνει 100 μέτρα ύπτιο, μπορεί να πεθάνει από έμφραγμα, έχει άποψη κι αυτός. Κι εγώ, που στο κολύμπι είμαι άσχετος, να πούμε, λέω κι εγώ την άποψη, τη δική μου. Και να πούμε, καλέ, τι καλός άνθρωπος αυτός ο Βλάχος. Παραδέχτηκε το λάθος του. Καλέ, τι άντρας. Μπορεί να έχει και με εγκόμενες τίποτα, το στέλνουν. Ξέρεις, είναι ανώμαλες οι γυναίκες. Μπορεί άμα το έπαιρνε να μην το στέλνανε, μην είναι και σκυλομούρης αυτός. Τώρα που το έχασε, μπορεί να θέλουν να το κάνουν γούτσου γούτσου. Μιλάμε για ανομαλία. Διαστροφή. Μιλάμε, ο Φρόιτ έκανε, να πούμε. Τρελάθηκε ο Φρόιτ. Τρέλανε το Φρόιτ. Οι τρελές. Στέλνουν και μηνύματα τώρα. Αχ, τι άντρας είσαι κτλ. Ανόητες, ηλίθιες, ποταπές. Βλαμμένες. Ποταπές. Αψυχολόγητες. Να χαθείτε από εκεί. Εκεί μετράει το μεγαλείο της ψυχής. Παίζω Ελλάδα-Τουρκία, χάνει τον πέναλτι. Εδώ τον Μπέλκα βρε Βόδαρη. Εκεί στην Πολύχνη Βόδαρη. Βόδαρη πενταρούδουνη. Τετρατουμπίσχη. Δηλαδή, στα αυτιά σας οι τρίχες είναι σαν έλικες, να πούμε, όταν πιάνει ο άνεμος. Έβαλε ο Ανθρωπάκος ο Μπέλκα στον κόλ στο πρώτο δοκάρι, σαν το θυμάμαι χθες. Και χάνει τον πέναλτι, και έχασε τον πέναλτι. Πέναλτι χάνω, ποιος Βάμπ έχασε πέναλτι. Όλοι χάσαν πέναλτι. Και η μεγαλύτερη, και ο Πελέ έχασε πέναλτι. Και ο Μαραντόνα έχασε πέναλτι. Το πιάσε ο δικός μας ο τερματοφύλακας, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Στο Αργεντινή Ελλάδα 2-0. Δεν το θυμάμαι, να με συγχωρεί το παλικάρι. Έπιασε τον πέναλτι του, όχι του Μαραντόνα, του Μέση. Και ο Μέση χάνει πέναλτι. Και ο Μαραντόνα έχει χάσει πέναλτι. Έχασε τον πέναλτι ο Πέλκας. Δεν παίζονταν τελικός Champions League. Δεν παίζονταν τελικός Ελλάδας. Ο Πάοκ στην Ευρώπη. Ο Πάοκ στην Ευρώπη είναι. Θα πάει στα Μάνταλα, από τη Ρόδο στα Μάνταλα. Αυτό είναι ο Πάοκ στην Ευρώπη. Κόλτα 9 μέρα. Και οι άλλες ομάδες βέβαια το ίδιο είναι. Πάοκ στην Ευρώπη, γέλια. Χάνει τον πέναλτι ο Πέλκας ο Βουκαράς. Πήγε και στην Πολύγνη να φάει. Ήρθαν εκεί αν οι γουρλωμάτιδες που είναι τα μάτια τους σαν σφαίρες από Μάγνουμ, να πούμε. Τον ορμήξαν τον Βουκαρά, τον δίνουν. Επειδή έχασε τον πέναλτι. Και τώρα οι ίδιοι στην Πολύγνη, οι ακοπονίχηδες, γιατί ήταν είχε άκοπα, οι ακοπονίχηδες. Που αν σε γρατζουνίσουν θα πάθεις τέταλο. Μπορεί να πεθάνεις δηλαδή από τέταλο, αν σε γρατζουνίσει. Μαλώσει με κανένα, δεν μπορεί να τον δει αυτό. Θα κάνει με τα νύχια μια φράτς, μια γροθιά είναι αυτό, σε μάτωσε, πάει, πέθανες. Ούτε ο τέτανος δεν σε πιάνει. Αυτοί τώρα να πούμε, που δεν τους πιάνει ο τέτανος άμα σε γρατζουνίσουν και σε πλακώσουν, έχουν κουλτούρα να πούμε. Τρεις μέρες δεν μίλησα. Λέω κάτσε αρθεί Δευτέρα, δεν μιλάω καθόλου, δεν γράφω τίποτα, θα πω στη μεσημέρι, ούτε το πρωί τα είπα. Αυτοί είστε, αυτοί είμαστε. Η χειρότερη οδηγή, η κεντρική Ευρώπη και στα Βαλκάνια, η Θεσσαλονίκη, αυτοί είμαστε. Τρεις φορές θα σκοτωνόμουν στον δρόμο καβάλα Θεσσαλονίκη. Ο άλλος δεν είχε φώτα. Φορτηγάκι, Βίτο, δεν είχε φώτα. Του έκανα τους προβολείς, σήμωσε και από πάνω. Δηλαδή, άμα είχε κανένα όπλο, μπορεί στα διόδια με κοπανούσε και με το όπλο. Γιατί του έκανα τα φώτα. Εγώ τα φώτα τα έκανα για να βλέπω. Και μια οδός από τα διόδια εκεί, 50 χιλιόμετρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, δεν είχε φώτα τίποτα. Μηδέν. Φώτα μηδέν. Δηλαδή να την έχεις την κόμενα από τον πρώτο χρόνο, να την ξεμοχιάσεις κιόλας μες στα μάξι. Φώτα μηδέν, ρε. Τίποτα. Ο άλλος μπροστά, το Βίτο, πήγαινε κρέατα, τη στο διάλογο πήγαινε ο Κολόβλακος.
Τον κάνω τα φώτα εγώ για να βλέπω, γιατί έτρεχε κιόλας με 140 πήγαινε. Και εγώ από πίσω, γιατί δεν ήθελα να το πατήσω πολύ το αυτοκίνητο, μου έκανε και αυτά και κόλπα, γιατί τον έκανα τα φώτα να πω. Και αυτοί θέλουν καλό πρωθυπουργό. Πάρα ξεκινήσεις με πράσινο, έρχεται ο άλλος με κόκκινο 10 δευτερόλεπτα μετά, το κορνάρι θα πούμε κατεβαίνει σε δύρι. Και θέλετε εσείς καλό πρωθυπουργό. Τι να το κάνετε το καλό πρωθυπουργό, είστε εσείς για καλό πρωθυπουργό να πούμε. Είμαστε καλό πρωθυπουργό εμείς. Όποιος και να έβγαινε, καλός θα ήταν για μας. Ποιος θες ο Κουτσούμπας να έβγαινε, καλός θα ήταν. Θέλετε και μέρημνα από το κράτος. Α, καθείτε από εκεί πέρα. Σας βάλει και η ψυχή μου να πούμε. Ο Βλάχος, δημοσιογράφη, μεγαλείο ψυχής. Μεγαλείο ψυχής, ο Βλάχος, δάκρυα. Αλλά η μάνα του Σισέπη διέται να πούμε. Και του Λουτσέσκου που δεν έκανε την αλλαγή. Η μάνα σου μένει η μάνα. Βρίζετε τις μάνες και τις οικογένειες και έχετε κουλτουριάριδες τώρα. Σας πάμε στο θέατρο των Φιλίππων. Να δείτε κουλτούρα. Να σας δώσουμε τον Αυγούστο Κορτό να διαβάσετε. Βλάχη. Απολύτιστη. Θέλετε να μου το παίξετε πολιτισμένη. Ας έπαιζε Ελλάδα-Τουρκία στο πώς το λένε, στο water polo, να το έκανε, θα τους σέρνατε. Θα τους έπαιρνε με τους Ούγκρους. Οι Ούγκροι, παλιανθρώποι κι αυτοί οι περισσότεροι. Ο Μάρια να πούμε. Δεν καλή φίλη. Πολύ. Γερμανίδη, μη φωνάζεις. Όσες φορές πήγαμε Ουγγαρία, μπελάδες βρήκαμε. Μόνο είναι ωραία. Που θα πέσει και τα λοιπά. Οι Ούγγροι είναι βάρβαροι, να πούμε περισσότεροι. Όχι όλοι, είναι βάρβαροι. Κατάλαβες. Αυτά για την πρώτη ώρα. Έχω κι άλλα να πω. Έχουμε Σαραβάκους με Αλαφούζους. Έχουμε Μπεϊτάρ ΠΑΟΚ μετάδοση που δεν γίνεται. Έχουμε τον Αγκούστο. Έχουμε τον Γιαννούλη στον Ολυμπιακό. Έχουμε τον νέο προπονητή του Άρη που δεν τον ανακοινώσαν. Αλλά εμένα στον Άρη μου είπανε. Ο κολλητός μου, ένας δικός μου, μου είπε. Το φέραμε, λέει, για να φάμε τον Τερζή, μου είπε. Μόλις δεν πάει καλά ο Τερζής, να πούμε, θα το φέρουμε αυτό ένα πρώτο. Μου είπε. Μουσική έχω λείπει ένα λεπτό. Να χαλαρώσουμε. Πάμε στους χορηγούς και ανοίγουμε γραμμές. Πες. Τι να σου εξηγήσω. Τι έκανε ο Βλάχος. Τώρα προσπαθείς να εξηγείς κάτι το οποίο πέρα ότι δεν το παρακολούθησες. Μα πώς, δεν το έχεις πιάσει και από τη λάθος μεριά. Εγώ εξηγώ τις εδώ τα σάλια όλων αυτών των τετραρούθρων, οι οποίοι αν ήταν στην ομάδα τους ο ναι. Βλάχος και έπεσε με τον αντίπαλο τον εχθρό, θα τον βρίζανε. Θα το σκίζανε. Και τώρα που το παίζουν κουλτούρα, κουλτουριάριδες. Με τα κάκατα τώρα. Απλά πρόσεξε να δεις τι έγινε. Ο Βλάχος πήρε εγκοημιστιακά σχόλια μετά για την κίνησή του να παραδεχτεί το λάθος του. Είπε ότι θα μου την πέσουνε, γι' αυτό βγαίνω και λέω για να το γύρισε. Επικοινωνιακός ο Βλάχος. Παρακάτω. Θα σου πω το εξής. Ναι. Έχει ζητήσει time out. Έχει πάει και ο βοηθός του, γιατί χρονικά πρέπει να το ζητήσεις το time out νωρίτερα. Λάθος, τρέχει. Λάθος, ναι, το ζήτησε λάθος. Γιατί? Έχει τρέξει ο βοηθός του, ο οποίος το δεν έχει. Πόσο είναι? Το σκορ είναι 10-10. Την μπάλα την έχει η Ελλάδα. Η Ελλάδα κλέβει την μπάλα και βγαίνουν 2-1-1 στην επίθεση με κλέψιμο. Και. Και την ώρα που πάει η ελληνική ομάδα στην αντεπίθεση και ίσως έβαζε τον γκολ. 2-1-1. Ναι. Ωραία, πλεονέκτημα δηλαδή. Ναι, ωραία. Παίρνει το time out. Και κόβει τη φόρα της ομάδας του. Μάλιστα. 37 λεπτά πλέον. Έχει δικαίωμα την ώρα. Συγγνώμη, για τον κανονισμό. Ναι, έχει. Την ώρα που παίζεται μπορεί να πάρει. Για να οργανώσει την επίθεση. Ποια επίθεση να οργανώσει, μετά δεν οργανωμένη άμυνα. Το κλέψιμο, το κλέψιμο, εκείνη τη στιγμή δεν το έχει προλάβει να το δει, γιατί πρέπει να το ζητήσει νωρίτερα. Και εκείνη τη στιγμή γίνεται το κλέψιμο. 37 λεπτά. Άρα ο άνθρωπος ένα λεπτό ρετά. Πριν από το φινάλε. Ο άνθρωπος ζητάει. Δεν είχε καλή οπτική εικόνα, θόλωσε και το ζήτησε λάθος. Μάλιστα, εντάξει. Και βγαίνει η ομάδα του 2-1 να πάρει την επίθεση. Μπορεί τον γκολ να μην έμπαινε. Μπορεί να χτυπούσε δοκάρι. Μάλιστα. Αλλά μετά μπορεί και μετά αν δεν το ξέρουμε. Μπορεί εξαιτίας αυτής της απόφασης να έχασε το χρυσό μετάλλιο. Γιατί το σκορ θα γινόταν 11-10. Η ουρακοτάγκη τον και εκείνη τη στιγμή, ναι. Και εκείνη τη στιγμή στον πάγκο, όχι, στον πάγκο λέει sorry παιδιά, στους παίκτες του. Ναι. Αυτό ακούγεται από την ΕΡΤ. Και μετά με το που τελειώνει το μάτς βάζει τα κλάματα και λέει έχω πάρει τη χειρότερη απόφαση της ζωής μου. Μάλιστα. Ο άνθρωπος δεν βγήκε από το δωμάτιο εκείνο το βράδυ. Εντάξει, και πολύ δεν βγαίνουν από το δωμάτιο. Και γι' αυτό ακριβώς, και αυτό που σχολιάστηκε και από τους δημοσιογράφους και από τους φίλους του αθλήματος ήταν ότι μπράβο, ότι το παραδέχτηκε. Θα μπορούσε να είχε δικαιολογήσει την κίνησή του. Η δημοσιολόγηση. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι ο Λουτσέσκου
Ναι. Θα έβγαινε έτσι φόρο παρτίδα και θα έλεγε συγγνώμη, έκανα λάθος. Όχι, και άμα έλεγε έκανα λάθος, θα έλεγε στα τατάρια μας, θα έλεγαν οι παοξίδες που έκανε λάθος, ρε βλάκα, θα το σκίζαν κτλ. Ενώ τον άλλο που δεν είναι οπαδί, το περνάνε έτσι. Νομίζω ότι ήταν λίγο πιο οφθαλμοφανές το λάθος του Βλάχου, ειδικά σε αυτούς που ξέρουν πόλο. Και ήταν τέτοιο το διακύβευμα, δηλαδή ένα χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο. Κλάψαμε. Ναι, ούτως ή άλλως πορτιέριδες γίνονται οι, πώς τους λένε, οι πωλήστες, ή παντρεύονται καμιά πλούσια επειδή μπορεί να είναι και ωραία εγκόμενη. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε, είχαμε το Βλοντάκι προχθές συνέντευξη. Ναι. Τον οποίο Βλοντάκι, πέρα από ένας πολύ καλός πωλήστας, στην πορεία όλοι το μάθανε. Ναι, ότι... μετά τη συμμετοχή του στο Survivor. Και που έκανε σε κάποιο πάνελ παρουσιάσεις. Δεν χάθηκε τίποτα σπουδαίο δηλαδή. Αυτό μου. Όχι, ο άνθρωπος το είπε προχθές. Θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι μετά να έχουν βρε, και μια δουλειά. Πόλο τώρα. Σε να παίζεις πόλο τώρα. Χάσος πρέπει να σε παίζεις πόλο. Πόλο. Εντάξει, παίρνουν κάποια δουλειά, έτσι. Σε κάποια, τι δουλειά να πάρει. Στην πυροσβεστική, στο λιμενικό, όταν καταντάς παγκόσμια. Όταν κατακτάς παγκόσμια. Πρέπει να πάρει το μακριώτη να με βάλει. Μα τρελάνει τώρα. Θα σε βάλει. Άμα με του κόμματος θα με βάλει. Για να μπω στη δουλειά, άμα είμαι στο. Μπες, δηλαδή... και έχουμε καμιά πυροσβεστική να τη φωνάζουμε εδώ να σβήνει τις φωτιές που ανάβεις εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, εντάξει. Θα ανοίγω γραμμές. Λοιπόν, πες στην Κατερίνα να ανοίξει γραμμές και θα πω ότι είμαι και εθισμένος στον καφέ να πούμε, το παραδέχομαι. Βέβαια το πίνω χωρίς ζάχαρη πλέον. Εγώ κάθε πρωί. Η καφεΐνη είναι το κυριότερο συστατικό στο αίμα μου από τότε που ανακάλυψα από το Hell Ice Coffee. Βρίσκω το καφέ όπως μου αρέσει παντού, σε περίπτωση σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, παντού όπου υπάρχει ψυγείο και πάντα υπάρχει και η καλή τιμή. Η καλύτερη τιμή, δεν περιγράφω άλλο. Αυτό που με τρελαίνει όμως περισσότερο είναι ότι το Hellenic Coffee το βρίσκω σε 7 διαφορετικές γεύσεις. Ανοίγω την ψυγιάρα και το έχω στα χέρια μου, έτοιμο να το απολαύσω. 7 διαφορετικές γεύσεις για μένα που είμαι ιδιότροπος στο καφέ. Ιδιότροπος στη μία γεύση, ιδιότροπος στην άλλη γεύση. Μια στις 7 δεν σε κάνει. Αν δεν σε κάνει μια στις 7, έχεις πρόβλημα. Βέβαια. Λοιπόν, το Hell Ice Coffee είναι the new way να απολαμβάνεις τον καφέ σου. Αν δεν είσαι ήδη φαν, που εγώ δεν ήμουν, το δοκίμασα και έγινα. Hell Ice Coffee και θα με θυμηθείτε. 2-31-0-90. Μελισανίδη, κότεψες. Έκανες την κότα στο φιλικό. Πατριωτισμοί και τέτοια. Για το Βλάχο τα είπαμε. Έχω πολλά ακόμα να πω, δεν ξέρω αν με παίρνει. Ας αφήσουμε το κοινό όμως να παίξει την παλίτσα του. Για τον προπονητή του Άρη που ήρθε αυτόν εδώ, άνθρωπος του Άρη δικός μου, μου είπε δεν το φέραμε για τις ακαδημίες και αυτά, παραμύθια είναι. Περιμένουμε τον Τερζή να κάνει καμιά στραβή και να πάει αυτός προπονητής. Αυτό με είπανε, αυτό σας λέω. Και γιατί δεν το φέραμε από την αρχή. Ε? Γιατί δεν το φέραμε από την αρχή. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Ίσως είναι λίγο πιο τάκτη να το φάει τον Τερζή. Ο Τερζής είναι με ημερομηνία λήξη. Σαν τα γάλα τα 4 μέρες, 5 μέρες, πόσο διαρκούν. Έτσι. Τόσο λίγο θα είναι. Αν κάνει παιχνιδάρες και. Εγώ από ό,τι κατάλαβα, στρατιώτης του Άρη, ο Τερζής. Δεν ξέρω αν είναι στρατιώτης του Άρη, είναι στρατιώτης του Μασούτη. Όποτε χρειάζεται και είναι. Εγώ ξέρω ότι αυτό δεν το φέρανε για να κάνουν τα παιδάκια προπόνηση. Αυτό ξέρω. Καλημέρα! Τέτοιε φωνέ! Δεν ακούμε στο στρατιώτη να πα. Να πα. Να πα στο Σαρελάκο, ρε Αιγύπτο! Με τη μαύρη τη φτέρνα, Αιγύπτο! Να πάω στο Σαρελάκο, ρε, στους Αθηναίους, του πολιτισμένου. Πάρε στην Ελλάδα, πάρε Βλάχο! Ευλάχο! Κοιτά την Ιτάνια! Δεν τρως, φύγε! Θα έβγαινε σε ραντεβού με τον Βαραβά. Δεν νομίζω. Δεν τρως, ρε Βαραβά. Δεν τρως. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν τρως. Έλα, ρε φίλε, ναι. Εσύ στα μάξι που είσαι, ακούω θόρυβο. Χαίρετε, έλα, Κωστή, Γιάννης Αλεξανδρούπολη. Ρε φίλε. Τι αφού δεν τον πλάκωσα τον ξενοδόχο, τυχερός είναι. Στο Μιλάνο, άμα θα πας, ναι, είναι πιο φθηνή η πόλη από την Αλεξανδρούπολη. 90 ευρώ στο μισθό να με βάλε. 90 ευρώ. Δεν μιλάμε για τρέλα, ρε φίλε. Άκου τώρα. Χαρτί υγείας. Άκου, ρε φίλε, μιλάμε τώρα για να πηγαίνεις εκεί πέρα για να δυσφημίσεις το τουριστικό της Ελλάδος. Πέρασμα. Χαρτί υγείας δεν μου έχει. Πώς θα σκουπιστώ. Τραβάω δύο ρόφους με τα πόδια. Ανεβαίνω πάνω πάλι. Κλιματιστικό δεν ανοίγει, το ανοίγουμε, έχει μια μπαταρία αντί για δύο. Το ανοίγω, πάω κάτω, λέει, γιατί το άνοιξες, λέει αυτό. Ωρε φίλε, το βλέπω και ανοιχτό το σαγόνι, λέω, του την κάτσω τώρα. Γιατί μιας... άνοιξε, γιατί άνοιξε το κλιματιστικό. Λέει, όχι, γιατί το άνοιξες, λέει, και έβγαλες την μπαταρία από μέσα. Α, okay. Θα σου δώσω, λέει, άλλο. Άκουρε να δεις, ρε, θα σου δώσω, λέει, άλλο. Εντάξει, μου δίνει το άλλο, ανεβαίνω πάνω.
πας με τη γυναίκα σου να χτυθείς εκεί να κάνεις καμιά ιστορία, έχεις να δεις 15 μέρες. Το τέταρτο απάνω σε παίρνει τηλέφωνο. Λέει να μου το φέρεις, λέει αύριο, λέει αυτό το καινούργιο. Λέω φίλε, μην ξαναπάρεις τηλέφωνο, σε παρακαλώ, στο λέω ευγενικά. Του μιλάω ευγενικά εν τω μεταξύ. Κατεβαίνω κάτω την άλλη μέρα, με λέει η κόρη του 94 ευρώ. Μωρή, τι λέω, αφού δεν πήρα πρωινό, είναι 82. Λέει δε μάμα μου και τα λοιπά. Ήταν λέω ένας περίεργος εχθές, ένας μυστήριος. Λέει ήταν ο μπαμπάς μου. Του λέει του βλάκα ότι τον είπα μυστήριο. Φτάνω εγώ μέχρι την Καβάλα με τα μάξι, παίρνει τη γυναίκα από το τηλέφωνο και λέει θα σε κάνω μήνυση. Λέει μου έκανε, λέει, ζημιά στο αυτό. Ρε φίλε, απορώ με τον εαυτό μου, πρέπει να έχω γεράσει. Απορώ που δεν γύρισα πίσω να μπω μέσα να τον αρπάξω. Του ρίξα βέβαια κάτι Παναγίες. Αυτό είναι το θράσος τους. Του ρίξα κάτι Παναγίες και τα λοιπά. Τη λέω, αν την ξαναπάρεις τηλέφωνο και την ενοχλήσεις, θα σου πάω στο κεφάλαιο μέσα στο ξενοδοχείο. Και κάνω ό,τι θες. Μετά μείνεις, κάνω ό,τι θέλεις. Ευτυχώς που δεν πήρες ένα. Πω από τι θα ακούει. Αν είχε το δικό μου το τηλέφωνο και πάρει. Τώρα, άμα την πάρει την άλλη, δεν μου το πει. Πού να στο πει. Δεν μου το πει. Αν σου λέει, θα το πάρει τα μάξι και πάει Αλεξανδρούπολη. Το δίνει και θα βγει. Δεν μου το λέει. Κακό, έπρεπε να το δικό μου. Ρε κοπρίτες εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Κοπρίτες. Ρε κοπρίτες. Θέλετε και τουρισμό, κοπρίτες. Δεν είναι όλοι. Μην τρελαίνε. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ναι. Για να κλείνω, μην κρατάω την γραμμή. Πώς βλέπεις με τα γραφικά για Σιώπη για Παναθηναϊκό. Θα τέρια να πει κάτι. Τον είδα εγώ στο ξενοδοχείο της Εθνικής. Ένα ξέρετο παιδί χιλιομετράκια. Έκανα μου λέει το δεύτερο το παιδί κτλ. Εντάξει η γυναίκα. Θέλει τώρα να είναι πιο κοντά στη μάνα και τα λοιπά. Εντάξει, όπως και να έχει, η κοπέλα επηρεάζει. Σου λέει να πάρω ένα 400, να πάρω ένα 50, ένα 100. Και θα είμαι και εδώ, δίπλα στο παιδί. Θα είμαι στο παιδί, δίπλα και τα λοιπά. Πάρει και τα λοιπά. Είναι πολύ καλή μεταγραφή. Είναι φοβερό εργαλείο. Ενισχύεται πολύ ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, είναι κόβει μόνο. Αλλά για να βάλει γκολ τον Παναθηναϊκό με το Σιώπη, θα φτύσει το αίμα, το γάλα τη μάνα σου, να πούμε. Πολύ καλή μεταγραφή. Πάμε επόμενο κύριο. Μεταγραφάρα. Χιλιομετράκια. Πλάγια, μαρκαρίσματα, βοηθήματα. Μόνο που είναι ψηλός, κοντός 1,70, 1,71, εκεί χάνει λίγο. Στον αέρα, να πούμε. Εκεί μπορεί κάποιος ψηλός να του βγει σε μια σέντρα. Εκεί έχει μειονέκτημα, να πούμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι, μ' ακούς. Σ' ακούω, φίλε. Λοιπόν, εκφράζεις κατά κάποιο τρόπο, ξέρεις και την αλήθεια και εκφράζεις και το συνέστημα των πολλών. Δηλαδή υπάρχουν τα κομμένα νύχια και υπάρχουν βέβαια τα οποία σου δίνουν τέταρτο, αλλά μια τελευταία υπάρχει και το σύστημα. Καλεομπίκος ο Παοξής που με έβγαλε τα ράματα, πολιτισμένος άνθρωπος, 45 κούκλος, να πούμε, κάνει και ποτοξάκια. Λοιπόν, Τάνια, λοιπόν, άμα και καμιά φίλη σου, εσύ ακόμα δεν χρειάζεσαι, βέβαια τα χτυπάει. Ρητιδούλες, κόλπα, ιστορίες. Μια πάτε. Χαρά, τέλεια. Για λέγε φίλε. Μ' ακούς, ναι. Για το Δημήτρη Μελισσανίδη, άκου να δεις τι γίνεται. Υπάρχουν και άλλες πλευρές. Μία από αυτές είναι το ότι για πολλά χρόνια ήταν αυτός ο οποίος τροφοδοτούσε με πετρέλαιο όλους τους Αμερικανικούς και όλους τους Ανατολικούς. Βεβαίως, ήταν μεγάλος μάγκας, βέβαια. Μπράβο. Επίσης, η κυβέρνηση της Αμερικής τον είχε στείλει για ειδική αποστολή σε ορισμένα. Βεβαίως, αυτό το ξέρουμε. Βεβαίως. Δύσκολα μέρη. Ωραία. Απ' την άλλη πλευρά είναι και ένας άνθρωπος παράγοντας στην Ελλάδα. Ρεναός είναι. Χθες δεν μ' άρεσε. Ωραία. Αυτό που έκανε. Αυτά είναι στοιχεία, ας πούμε, για να αρχίσουμε. Οπωσδήποτε είναι, βέβαια. Ναι. Άρα δηλαδή γνωρίζει την ιεραρχία και το τι πρέπει να κάνει. Θεωρώ το ότι έπαιξε μπάλα, δεν υπάρχει πρέπει να το ήξερε. Έπαιξε μπάλα με το σύστημα. Σου λέει. Από πάνω θα βγω. Ναι, αλλά. Τώρα... Ναι, εντάξει, αλλά παρουσιάζει την ΑΕΚ. Και το ωραία το παίζει το έργο με τη σαψούντα και την τραπεζούντα, δηλαδή, με αυτά, γιατί, όλα. Και πώς δεν παίρνει την ομάδα να φύγει όμως, από τη μια πατριώτηση. Ναι. Πατριώτη είναι, αλλά οι Τούρκοι λένε είναι το καλύτερο παιδί. Οι Έλληνες λένε το καλύτερο παιδί, οι Αμερικάνοι είναι το καλύτερο παιδί. Θα κάνει κάτι αυτός και ο κόσμος θα φωνάζει. Κατάλαβες, δηλαδή υπάρχει και άλλες πλευρές. Δεν μπορεί να κάνει. Καλά, εγώ το, πήρα, εγώ το πήρα μόνο από την πατριωτική πλευρά, δεν το πήρα από την άλλη. Ναι. Σωστά το πει. Εσύ σωστά το εγώ το πήρα μονόπλευρα και έχεις δίκιο. Ναι, γιατί δεν... ναι. Επέτρεψέ μου να βάλω στη ζυγαριά. Βάλε τη ζυγαριά. Ναι, συμπλήρωσε το. Σωστό, σωστό. Από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, το ξέρεις, έτσι. Άμα τροφοδοτείς πετρέλαιο τώρα, όλο τον Αμερικανικό. Κάνεις το κορόιδο λίγο, ναι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, τώρα, στο θέμα του βλάχου. Το είδε σωστά στο 90% του κόσμου. Υπάρχει και ένα 10% ναι. Ο οποίος από οποιοδήποτε συμβάν κοστί προσπαθεί να βγάζει ανώτερα νοήματα.
επέτρεψε αυτό το 10% να πείτε ότι τέτοια κίνηση έχει να κάνει με την αυτογνωσία και την βελτίωση του ατόμου. Κατάλαβες, δηλαδή, για τους 10%... Εγώ, ακούστε, έχετε απόλυτο δίκιο. Ο άνθρωπος και για μένα είναι ναός, ο Βλάχος. Απλά, αυτοί που τον κρίνουν, δεν θα κρίνανε τον ίδιο τον άνθρωπο σε άλλη φάση με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είπα εγώ. Βεβαίως, σωστά είπα, ανταποκρίνεις το 90% του κόσμου. Το 10% θέλει να βελτιωθεί, να δει πώς δηλαδή εκεί κάτω από την ένταση της μάχης να έχει νυφάλιο μυαλό να πάρει σωστή απόφαση. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Δηλαδή, σαν πολεμιστές το κοιτάνε μερικοί άνθρωποι για την επιτυχία και την εξέλιξη. Δηλαδή, αν δεν γινόταν αυτό ή αν είχε λίγο μεγαλύτερη αντίληψη, όπως είπε η κυρία δίπλα σου, περί του που ήταν η μπάλα και το ένα και το άλλο, θα έπαιρνε μια άλλη απόφαση. Να σε καλά. Γι' αυτό είναι δύσκολη δουλειά του προπονητή, γιατί παίρνεις την απόφαση υποπίεση. Και όταν παίρνεις υποπίεση αποφάσεις, πρέπει να είσαι μεγάλος μάγκας. Εκείνη τη στιγμή έτσι που ήταν ροντέο το μάτς, η παλμή ήταν... Όπως ας πούμε το 78 ο Σύφης, πώς το έλεγαν στο επίθετο, το αεροπλάνο της Ολυμπιακής, που ήταν για να πέσει το είχαν χαμένο, με ψυχραιμία, με χαμηλούς παλμούς το προσγείωσε. Στον προσωμιωτή μπορεί να το κάνω κι εγώ. Την ώρα εκείνη είναι τι θα γίνει. Λοιπόν, επειδή δεν έχω τα μέσα, δεν έχω τον κωδικό εδώ πέρα, Κωστής Ραπτό στο Instagram, ευχαριστώ για τα μηνύματα. Κωνσταντίνος Χάνκ, εντάξει, Αντώνης και τα λοιπά. Κωστή, άλλο Βλάχος, άλλο απολύτιστος. Καμιά σχέση τώρα με το άλλο. Εντάξει, το Βλάχο το πήραμε εμείς και το κάναμε σαν κάτι κακό. Και δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι όμως. Πάμε στον επόμενο κύριο, μάλιστα. Γεια, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Υπομονή. Υπομονή μεγάλη, ναι. Και εμείς ακούμε τώρα ότι εσύ κράτησε το Μελισανίδη γιατί δεν πήρε την ΑΕΚ μέσα από τα κατεχόμενα να φύγει. Τι φοβήθηκε, την ορίζει να την αριστερή, τι φοβήθηκε. Τι φοβήθηκε, δεν την πήρε. Κάνω μια ερώτηση, γιατί τον κράζεις. Πήρε την ομάδα να φύγει. Γιατί δεν το έπαιξε Πατριώτης και εκεί. Το Πατριώτης γιατί δεν το έπαιξε εκεί και το παίζει εδώ, αυτό είπα. Δηλαδή όταν το κλείσε το φιλικό, δεν έπρεπε να κλείσει το φιλικό καταρχήν. Από εκεί έπρεπε να το ξεκινήσει. Όχι, αφού το ξεκίνησε, ας το σταματούσε γιατί ήταν αυτές οι ταμπέλες για τα κατεχόμενα. Όταν ξεκινάς και το σταματάς στη μέση, δηλαδή γιατί. Γιατί να μην φύγει, τι να τον κάνανε. Τι είδε και ο Μελισανίδης που έπρεπε να πάρει την ομάδα και να φύγει. Ξανά θα το πούμε. Ήτανε ταμπέλες οι οποίες διαφήμιζαν τα κατεχόμενα. Και σαν προσφυγική ομάδα η ΑΕΚ θα έπρεπε να φύγει, αυτό λέμε. Ναι, εντάξει, σαν προσφυγική ομάδα. Αν δεν ήταν, κοίτα. Είναι προσφυγική. Είναι προσφυγική. Και πουλιέται και πουλιέται σαν προσφυγική. Ναι. Εντάξει. Είναι προσφυγική ομάδα η ΑΕΚ και το έχει αποδείξει. Θα ήταν καλό, άκουσε να δεις. Θα ήταν και επικοινωνιακά καλό και για τον ίδιο και για την ομάδα του αυτό το πράγμα. Δεν το έκανε. Έχασε την ευκαιρία. Αυτό το ίδιο, και αν μείνουμε εκεί, μπορεί να είναι καλύτερο. Μη μου το παίζει πρόσφυγας όμως. Γιατί να μην σου το παίζει, είναι. Είναι, αλλά δεν έφυγε. Επειδή έπαιξε ένα παιχνίδι μέσα στην Τουρκία και αυτοί διαφημίζαν τα κατεχόμενα. Ναι, ρε φίλε, γιατί. Γιατί δεν κάνουμε ένα πόλεμο, αν του τα πάρουμε, αδερφέ. Ρε φίλε, αν πάρουμε εσένα στον πόλεμο, δεν θα δίνουμε ούτε το ταβερνιάρι της απέναντι της γειτονιάς. Φύγε, ρε φίλε, που θες και πόλεμο. Σε βάλω, σηκώσει 50 κιλά πάγκο, θα κλάσει πετρέλαιο και 5 πολύποδες να πούμε. Θες και πόλεμο να πούμε. Πώς θα πας στον πόλεμο, απροπώνητε. Θέλει πόλεμο αυτό. Μόλις είναι τον Τούρκο από απέναντι, συνθήκη ειρήνης θα θέλει να υπογράψει. Ήρθε από τις 24 βαθμούς Κελσίου από το air condition, θα κάνει πόλεμο αυτό. Εμείς λέμε δεν θα κάνουμε πόλεμο. Εμείς λέμε να πάρουμε την ομάδα να φύγει εις ένδειξη διαμαρτυρίας να πούμε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Μάλιστα, κύριε. Καλώς τον. Καλησπέρα. Λοιπόν, ξεκινάω με ένα σχόλιο για το δίδυμο το συγκεκριμένο. Δεν περίμενα ότι θα δουλέψει και πολύ. Το φοβόμουν, γιατί θέλετε, κυρία Δήμου, έτσι σοβαρή, μετρημένη κλπ. Λέω που θα φλέξουμε αυτό το τρελό, ας πούμε, για να κάνει χωριά. Αλλά τελικά τα καταφέρατε και βγαίνετε πολύ ωραία στην αέρα. Είναι η αλήθεια όμως ότι και ο Κωστής είναι πιο συμμαζεμένος, έτσι. Εγώ δέχτηκα μηνύματα. Δεν φέρετε ο Κωστής φέροντα τον κόκκινο, ας πούμε, εννοείται, εντάξει. Δέχτηκα μηνύματα ότι ο Κωστής μαζί μου είναι πολύ κύριος. Και είναι κύριος. Και με την Τάνια το πρωί, την κοπέλα, το χωρίτσι. Είμαι σίγουρος ότι στι γυναίκες είναι ο καλύτερος gentleman. Όσο άγριος είναι με τους άντρες, τόσο gentleman είναι με τις γυναίκες. Τέλος πάντων.
Τώρα όσον αφορά το πόλο που λέτε. Μάλιστα. Επειδή εγώ έχω παίξει πόλο και γνωρίζω άρα, το άρα μέσο ξέρεις, την κατάσταση. Άρα ξέρεις και θα μας πεις. Ορίστε, για πες μας. Είμαι από αυτούς τους τρελούς ρομαντικούς ας πούμε που είναι του πόλο. Γιατί ξέρετε ο αθλητής... Όλοι αγαπάμε ένα άθλημα, όλοι αγαπάμε ένα άθλημα. Δεν είναι κακό αυτό αφού το έχετε υπηρετήσει κιόλας. Φυσικά. Και δεν είσαι τον ποδοσφαιριστή ο πολίτης, ο οποίος ξέρει ότι θα παίξω 5 χρόνια ποδόσφαιρο κι αν είμαι καλός και κάνω και λίγο σωστή διαχείριση των οικονομικών μου. Θα βγάλω και λεφτά. Θα βγάλω μια ζωή. Όλοι οι πολίτες σπουδάζουν και μετά πηγαίνουν και δουλεύουν και πολλές φορές οι περισσότεροι, ειδικά τα παλιά χρόνια, όχι τώρα, τώρα πληρώνονται καλά από τις ομάδες. Τις προηγούμενες δεκαετίες του 90 και λοιπά του 2000. Ήταν χόμπι το πόλο. Και τώρα κύριε μου, ανάλογα το επίπεδο της ομάδας πληρώνεται ένας πολίστας. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ερασιτεχνικό άθλημα, δεν μιλάμε για επαγγελματικό. Ναι, στις πρωτοκλασσάτες ομάδες μόνο μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν επαγγελματίες. Όλες τις άλλες είναι ερασιτέχνες, τέλος πάντων. Όσον αφορά τώρα τη φάση, ήθιστε... Είναι νόμος, θα λέγαμε, ότι όταν γίνεται αποβολή, γιατί κερδίσαμε αποβολή εμείς εκείνη την ώρα. Ακριβώς. Όταν γίνεται αποβολή στη δικιά μας τη μεριά, παίρνει ο προπονητής time out. Για να οργανώσει την επίθεση. Όχι αυτό, για να κερδίσει όλο το χρόνο της μετάβασης από τη μία μεριά της πισίνας στην άλλη. Θέλει ένα δεκάρι δευτερόλεπτα για να πάει η ομάδα όλη να κολυμπήσει. Οπότε έχει χαθεί πάλι μισή αποβολή. Γι' αυτό και παίρνουν τα time out κατευθείαν, ώστε να ξεκινήσουν από το δεύτερο μισό οργανωμένοι την επίθεση. Και εκεί βιάστηκε, σου λέει, όπα, έγινε αποβολή, πήραμε αποβολή, να πάρουμε time out για να προλάβουμε. Να οργανώσω, να το οργανώσω. Για να κερδίσει το χρόνο. Για να ξεκινήσει η επίθεση στο άλλο μισό. Αυτό το κάνουν και στο μπάσκετ καμιά φορά. Και ξεκινάει στο δεύτερο μισό του γηπέδου την επίθεση. Μετά το time out. Και μετά τη χάσατε την επίθεση. Δεν είδε όμως που φεύγανε. Ήταν ένας που είχε κλέψει την μπάλα και κολυμπούσε. Και ήταν δύο που είχαν φύγει στην κορυφή της επίθεσης με έναν. Αυτό δεν το πρόσεξε εκείνη την ώρα. Εκεί ήταν το λάθος του. Γιατί αν όντως άφηνε την κόντρα να εξελιχθεί. Τη φάση να εξελιχθεί. Μάλλον θα ήταν. Δύο μέρα, τι πιθανότητες είχε να μπει, είχε 70, πάνω από 50. Ήταν πιθανότητες να μπει, γιατί ήταν πολύ μπροστά. Πάνω από 50%. Ναι. Ωραία. Ναι, είχε πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να μπει, γιατί ήταν και Συρία, η προστινή ήταν καλή δηλαδή που βγήκανε. Ήταν και ατομικά ήταν καλή, μου λες. Ναι, ωραία. Ναι, δηλαδή πιστεύω ότι οπωσδήποτε. Ότι είχε μεγαλύτερη πιθανότητα να μπει το γκολ. Να μπει το γκολ και να γίνει το 11-10. Ναι. Ναι. Και μετά εντάξει. Θα τελείωνε το παιχνίδι. Και μετά γυρίσαμε ταινία του Φόσκολο εμείς εδώ. Μετά η ιστορία πήγε στα πέναλτι και χάσαμε στα πέναλτι. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε. Ναι. Και μετά έγινε Hollywood. Οι καλοί άνθρωποι και τι αυτοί και τι συγχωρούν οι Έλληνες. Δηλαδή πέρασαν τα καλά, δήθεν καλά συναισθήματα. Και ότι ο άνθρωπος πήρε την ευθύνη πάνω του. Είπε ενδεχομένως να έχασα εγώ το χρυσό. Το είπε. Ας παίζαμε Ελλάδα-Τουρκία. Πόλο και θα σου έλεγα εγώ να τον συγχωρούσανε. Εδώ και πέρα. Ο άνθρωπος είπε ότι ίσως χάσαμε τη μία μοναδική ευκαιρία να πάρουμε και το χρυσό. Αυτό μιλάς και εσύ, μη μιλάς και εσύ, το χάσα το. Μη μιλάς. Πες, το πήρα το time out γιατί. Πιο μπροστά. Μετά το κλέψανε. Ας τώρα να πούμε. Θα βάλεις τον εαυτό στο πηγάδι τώρα σε μια χώρα που δεν φταίει κανένας. Κανένας δεν φταίει. Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Δεν φταίει κανένας αυτό. Έβρισα εγώ τον Κουκοδήμο. Λέω Κουκοδήμος, καλά, γιατί με βρίζει εμένα αυτός σαν δήμαρχο. Έχω κάνει τις παραλίες μπλε. Ωραία. Την πόλη σου που είναι σαν μπορντέλο, δεν μπορούμε να βγούμε. Θέλουμε να πούμε 10 χάρτες για να βγούμε. Δεν είναι δική μου ευθύνη, λέει, είναι αλλού. Και τι είναι αυτό δηλαδή, σωστό. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις το χέρι γροθιά που είσαι και δύο μέτρα και αθληταράς να πεις να δεν δω ρε. Εδώ τουρισμό έχουμε. Να βάλεις μια μπουνίδι να δώσεις στο τραπέζι σε και δυνατό παιδί αθλητής ακόντια και τέτοια. Βέβαια. Ωραία. Το πούμε το σωστό ότι έχει τις παραλίες που έρχονται οι Βαλκανόβλαχοι επάνω και κολυμπάνε και αφήνουν τα χρήματα τους. Τι χρήματα αφήνουν. Όλα τα αυτά στο πόρτο μπαγκάζ με κάτι ντάτσια έρχονται. Δεν αφήνουν και τίποτα λεφτά. Ούτε προφυλακτικά δεν παίρνουν, από εδώ από εκεί τα παίρνουν. Και τις μπύρες από πάνω τις παίρνουν. Όλοι οι Βαλκανόβλαχοι εκεί που κατεβαίνουν στην Κατερίνη, να πούμε. Πάμε ένα ακόμα τελευταίο. Βέβαια. Για το ημίωρο. Στην Αλεξανδρούπολη, κοιτάξτε τα ξενοδοχεία, να μας πάρετε για το μαμιστρόνα,
Κάκα το 50 να πούμε. Και τρελαθεί εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Θα είναι το Μοπαρνέ να πούμε η Αλεξανδρούπολη. Εντάξει. Και από συμπεριφορά μηδέν. Πώς το την έκασα, γέρασα. Έγινες πιο ήπιος, πιο έγινα μαλακός. Ήπιος, ναι. Πιο μαλακός. Πιο μαλακός έγινα, ναι. Πρέπει να έρθει ο άλλος να με κοπανίσει για να τον βαρέσω. Καταλάβες. Έγινα ήπιος. Φλόρεψα. Φλόρεψα, πραγματικά. Άμα κάνεις καμιά δυο εκπομπές ακόμα μαζί μου, καταλαβαίνεις. Φλόρεψα, ρε, τι είναι αυτό να πεις. Πρέπει να έρθει ο κόκκινος πίσω. Χαίρετε, κύριε. Πολύ καλησπέρα σας. Καλώς τη μίξα, καλώς τη γρήπη. Γεια σου. Γεια σου, Τάνια μου. Ξέρω τα χαίρετε πρώτα την Τάνια Παλιομίξα, να πούμε. Λοιπόν, γι' αυτό σε γουστάρουμε, γιατί όλους τους ξεφουρνίζεις και λες τις αλήθειες. Αλλά πού να ξέρει τώρα, πάμε εκείνο στην Αλεξανδρούπολη, με ποιον έχει μπλέξει. Λοιπόν, να πω για αυτό που ήθελα. Όσον αφορά για το αν με τα φώτα ή είναι μονόφθαλμη, Κώστα μου, αγαπητέ μου, χώρια που είναι όλοι μέσα στο κινητό, τα λάστιχά τους είναι για πέταμα, τα παρατάνε τα αμάξια όπου να είναι, στις παραλίες, στον δρόμο, ξέρω εγώ, και ο άλλος βλέπεις. Μιλάμε στα κακαλά του, εντελώς στα κακαλά του, ρε άνθρωπε μου, τράβηξε το και από δεξιά, παρκαρισμένος και αριστερά. Ιδίως εκεί στην Επανομή, τώρα που περπατάω, όρεξη να έχεις να μαλώνεις. Δηλαδή, ρε παιδιά, δεν είναι η δεξιά σας ο δρόμος. Εδώ τώρα ξεψαρώσαν και οι λαζοντόκοι, οι λαζογερμανοί ξεψαρώσαν, επειδή είμαστε εμείς χυμαδιό και τα αφήνουμε όλα. Χυμαδιό, παιδί μου, Θεσσαλονίκη είναι επικίνδυνη. Και λέει, αφού εδώ είναι χύμα στο κύμα, και αυτή τώρα να πούμε, σου λέει, κάτι εδώ είναι. Λοιπόν, άκου. Έχουμε από 23 Ιουλίου μέχρι 29 Ιουλίου, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη, 2.833 παραβάσεις. Ενώ σε όλη την υπόλοιπη κεντρική Ελλάδα, και συγγνώμη, κεντρική Μακεδονία, μάλλον Μακεδονία λέγεται τώρα, ή τι χάσαμε τώρα. Λέγεται. Η νομή, τέλος πάντων, είναι, 1.723 παραβάσεις στους υπόλοιπους νομούς το ίδιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, Κιλκής, Σέρες, Δράμα, Καβάλα, αυτοί οι τέσσερις δεν είναι. Ναι. Που λέει, ναι. 1.700 και εμείς έχουμε 2.800. Μόνο η Θεσσαλονίκη. Ρε εσύ, έχει ένα Mercedes ακριβό. Κάθεται μπροστά μου στο 424 το παλιό. Δεν ξεκινάει. Τον κορνάρο. Θυμώνουμε τον κορνάρο. Κατεβαίνει να πούμε προς τα κάτω. Ανάβει πράσινο για να στρίψω δεξιά για την έκθεση. Δεν ξεκινάει. Πάω από δίπλα, με κάνει δεξιά αριστερά. Τι στο διάλογο κάνει. Έρχεται δίπλα, ήμουν με την Τζέννη. Ανοίγει το παράθυρο, βλέπω ένα σκατομούρι, μια σκατόφατσα. Λέω, τι έγινε, τι θες, με κοιτάει, δεν μιλάει. Πάω πιο κάτω, του λέω, είσαι για μια κόντρα, ρε, του λέω, είσαι κουστάρι, μια χαρμία κόντρα. Λέει, δεν κάνω. Τότε τι παίζει μαζί μου. Οι άλλοι από μέσα, τα παιδιά παίζουν, λέει, 50 χρονών και οι 2,55. Τρελάθηκε. Τι να κάνει, τι να κάνει η γυναίκα. Τώρα ή θα πλακωθούμε στο ξύλο, λέει, θα κάνουμε κόντρα. Δεν γίνεται τρίτο πράγμα να πούμε. Λέει, είσαι τρελός, μου λέει. Δεν ξέρει τι παντρεύτηκε, τι λέει εσύ. Ή θα πλακωθούμε στις μπουνιές με το σκυλομούρι. Τον είδα κρεμασμένα ήταν τα χέρια. Το ζήγιζα. Το ζήγιζες πρώτα. Μόνο να μου βγάλει κανένα περίστροφο, λέω, από μέσα. Αλλά τα χέρια. Το ξέρεις. Όχι, ρε παιδί μου, σκατομούρι, τον είδα. Αλλά τα χέρια πεσμένα. Λέω, άμα μου βγάλει. Εγώ ξέρεις, αποφεύγω στο δρόμο. Δεν είναι για μαλώς, όχι. Δεν είναι. Και τον να κάνω γιατί διακόντρα. Δεν ξέρεις ο άλλος τι κουβαλάει. Όχι, τι κουβαλάει μόνο σε υλικό. Ναι. Τι κουβαλάει στο κεφάλι του. Πάμε μια κοντρίτσα να του λέω, τι μαλώνουμε τώρα. Να πάμε, ξέρω εγώ, φανάρι με φανάρι που κάναμε 17 χρονών. Λέει αυτό, λέει αυτό βλαμμένο είναι. Τι να κάτσω να βάλω μαζί του. Σκοκεύει ο άνθρωπο. Αλλά κόκκινα, σταθμεύσει, παραβάσει, ελιγμοί, οτιδήποτε παράβαση στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ. Εσύ με τίσουνα με τον Κόρτομπα. Τρελίζε, ρε, που θα κάνω κόντρα με τον Κόρτομπα, με διαλύσει ο άλλο. Ναι, θα πάρει ένα i30 από το. Θεσσαλονίκη, κάνω στον. Α, γι' αυτό πούλησε μαγιά. Γιατί αν ήσουν με τον Κόρτομπα, σιγά να μην έλεγε κόντρα. Τι από την κόντρα να κάνω μέχρι να ξεκινήσω ο Γάλλο, θα έχει φτάσει. Αυτό, στην Πολυτεχνία. Τώρα εξηγείτε. Τώρα εξηγείτε γιατί πούλησε. Γιατί το πούλησε αυτό. Έχω για ένα χορηγό να πούμε που ξεχάσαμε. Για να δούμε. Α, βέβαια. Κάτσε. Έχουμε τον Δήμαρχο. Υποψήφιο. Υποψήφιο. Και βλέπω εδώ ο Αγγελούδη. Το λέει καλά το γράμμα. Θα το πω μόλις ξεκινήσει η επόμενη αυτή, ναι. Επιλέγεις Κοσμάογλου και Ακριλάν Μαξ είναι η εξειδίκευση. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι στο χρώμα των καταστημάτων Κοσμάογλου θα σου εξηγήσουν γιατί. Γιατί το Ακριλάν Μαξ είναι η ιδανική επιλογή για εξωτερικούς τοίχους. Γιατί παρουσιάζει maximum ανατοχή ακόμα και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Εντάξει, Ακριλάν Μαξ Κοσμάογλου, 4 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Όταν μιλάμε λοιπόν για χρώμα και δομικά υλικά, είναι η επιλογή μόνο μία και είναι του Κοσμάογλου. Με, όπως είπα προηγουμένως, 4 υπερσύγχρονους χώρους αφιερωμένους στο χρώμα.
τη διακόσμηση τα οικοδομικά υλικά γεμάτη πρωτοποριακές λύσεις με ανθρώπους οι οποίοι θα σας πείσουν για το καλύτερο και το τι βολεύει καλύτερα σε εσάς. Και φυσικά, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Και εκεί μπορούμε να διαγράψουμε οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό μας αυτοκίνητο. Αρκεί να τηλεφωνήσουμε στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια μας. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη θα κάνουν τα υπόλοιπα για εμάς γρήγορα, αξιόπιστα, στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Για οριστική διαγραφή του παλιού μας αυτοκινήτου, αδερφοί Κωνσταντινίδη, γρήγορα, εύκολα, με ένα τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. Για το ζεμπέκο του Πατούλη, θα πω το εξής. Όπως πήγατε στη θάλασσα, ήπιατε, κάνατε έρωτα με τις γυναίκες σας, το ίδιο και αυτές. Ήπιατε τα ποτά σας, ακούσατε μουσική στο διαπασόν και γουστάρατε, γούσταρε να ρίξει ζεμπέκο και ο Πατούλης. Ναι, αλλά όλοι οι άλλοι δεν ήταν. Ορίστε. Όλοι οι άλλοι δεν είχαν αξίωμα. Συγγνώμη κιόλας. Μπράβο. Άρα λοιπόν, κατηγορείται αυτόν που είχε ένα αξίωμα, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Δεν ήταν, και δηλαδή, που είναι επώνυμος. Ναι. Και εσύ αν ήσουν κάπου και έκανες κάτι και σε βλέπανε. Ναι. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Δεν μπορώ να χορέψω σε ζεμπέκο. Όχι, δικάκι, απλά δηλαδή θα το βλέπανε. Ή δεν μπορώ. Όχι, όχι, θα το βλέπανε. Εννοώ ότι λοιπόν, όταν είσαι δημόσιος, ναι, και σε γνωρίζουν, ναι, ναι, οφείλεις τουλάχιστον να κρατάς τα προσχήματα, άρα, ειδικά λοιπόν, άρα, όταν λοιπόν, είσαι στην πολιτική ηγεσία. Άρα λοιπόν θέλετε διθενάδες. Διακοπές είναι. Και ο Κούλης το ίδιο είναι. Διθενάδες θέλετε εσείς. Θέλετε το καθεσπρεπικό δηλαδή, εντάξει. Ενώ εσείς στηρίζετε τα ζεμπέκικα, πάτε στις διακοπάρες, εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Παρακολουθείτε απλά και μόνο. Πάτε στις εξοχικά, στηρίζετε τα πηδήματά σας, τα φαγητά σας κτλ. Αλλά ο Πατούλης να μην χορεύει ζεμπέκικο. Αλλά εσείς στη θάλασσα να πάτε. Να κάνετε τις βουτιές σας, να βγάλετε το σκύλο σας βόλτα. Να κάνετε το καμάκι σας. Να πείτε τις ποτάρες σας. Αλλά ο Πατούλης να μην χορεύει στο ζεμπέκικο. Πάντως θα το ανακοινώσει σε λίγο ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Άλλο αυτό. Εσείς να μην πάτε στη δουλειά σας αύριο. Επειδή κάηκε η Ρόδος και η Θάσος και χορεύατε ζεμπέκο εσείς και δεν ακυρώσετε το γάμο σας εσείς ή τη διασκέδασή σας εσείς, να μην πάτε κι εσείς στη δουλειά τότε. Εμείς όλοι όμως δεν παίρνουμε τα ίδια χρήματα, Κωστή μου. Έτσι. Πόσα παίρνει δηλαδή ο Πατούλης? Δεν ξέρω όσα παίρνει. Όσα παίρνει. Δεν το κατάλαβα. Όσα εσύ παίρνει. Εσύ πήγες στην Επανομούλα, έριξες τα μπάνια σου, βρήκες τους τέσσερις φίλους εκεί, φίλες κτλ. Κάκουσες τη μουσικούλα σου, δεν σε κατηγορώ. Καλά έκανες. Ο Πατούλης να μην πάει, δηλαδή ψυχούλα δεν έχει. Ναι, αλλά εγώ γύρισα μετά και έγραφα για την εφημερίδα. Και τι έγινε, και αυτός μπορεί να γυρίσει και να πάει στο γραφείο του και να κάνει τα συνημέρα και την γραμματέα του. Ρε, αφήστε το παραμύθι, ρε. Διθενάκι, δεν θα πούμε. Σας πήραξε το ζεμπέκι του Πατούλη. Λοιπόν, χαθήκαν δύο παιδιά εδώ πέρα. Ακροατής μας ενημερώνει ότι έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Ευκαρπίας και όλοι μπαίνουν από τη Λέα. Ωραία ο μέρος η Ευκαρπία. Πάει να μείνει στην Ευκαρπία, φύγει στα μάξι και θα βρει μόνο τις ρόδες θα βρει. Ποια Ευκαρπία, ρε φίλε. Η είδηση θα ήταν να μην είχε μπλοκαριστεί ο δρόμος. Όχι, κανονικά δεν θα έπρεπε, γιατί είμαστε και τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, που εννοείται ότι η πόλη αδειάζει. Τώρα τρακέρνουν στον δρόμο. Για λικά και με στα μάξι, κοπέλα. Εντάξει, αυτά είναι δυσάρεστα. Τραγικό. Τραγικό. Δεν θέλει γρήγορα τα ανακλαστικά. Ούτε τσάντα να πάρει τίποτα. Φρένο, αν προλάβεις. Ναι, ναι, όπου φύγει, φύγει. Που ξέρεις ότι σε τέτοια αμάξια ακριβά και τέτοια, του λέω το παράθυρο θα είναι ανοιχτό. Μην μπορώ με την πουνιά να το σπάσω το τζάμι. Ή την αγωνιά, ή μπορώ να λιποθυμίσω κτλ. Ανοιχτό το παράθυρο. Πάει, είναι λέει χειμώνας. Και πάρει λέω φωτιά. Τέτοιο αμάξι, με αυτό αν πάρει φωτιά δεν μπορούμε να βγούμε. Δεν το έχω σκεφτεί και εγώ όμως ποτέ. Το δικό μου το αμάξι που είναι σαράβαλο, αν πάρει φωτιά, ή το ματίζει το άλλο κάτω. Αν πάρει φωτιά, βγαίνω. Τραβάω μια την πόρτα, βγαίνω. Το άλλο πάω κανένα Volvo, κανένα Mercedes και κλειδωθώ μέσα και τα παράθυρα είναι τεθωρακισμένα και θέλει τον Tyson για να δώσει γροθιά να σπάσει το τζάμπι. Εκεί πώς βγαίνεις. Δεν το σκέφτηκες, ε. Δεν το σκέφτηκε εγώ. Δεν το σκέφτηκες. Εγώ όλα τα στραβά σκέφτηκα. Τώρα θα φέρνω και το χειμώνα το παράθυρο ανοιχτό. Βέβαια. Και κλόψεις μέσα στα μάξι, κλόψεις μέσα στα μάξι, μήπως κλειστείς μέσα. Όχι για να μαλώσεις. Μα εγώ δεν μαλώνω, το ξέρεις. Γιατί να μαλώσω. Επόμενη γραμμή, ναι. Μάλιστα, κύριε. Κλείς το ράδιο, βρε Γκαντίνα μου. Κλείς το ράδιο, βρε, που μου κάνεις παρέα με τον Βαραβά. Πού να ξέρει ο Βαραβάς να σε κάνει παρέα εκείνη τα χρόνια που είχε στη βιοτεχνία με τις γκόμενες δεξιά και αριστερά. Εγώ το κάνω παρέα. Ένα λέει, ο Γκαντίνας λέει δεν σε αγαπάει. Έτσι τον είπες. Ναι, αυτό του τα λέει. Α, μόνος του τα λέει. Μάλιστα. Μ' αγαπάς.
Πάει ο Τερζής. Ο Τερζής. Ναι. Μέχρι να πάω εγώ στην Καλαμάτα, στη χώρα Τριφυλίας και να έρθω, ο Τερζής θα είναι... Τον έφαγες. Εγώ τον έφαγα. Ο άλλος τον έφαγε και έφερε προπονητή. Μου είπαν από τον Άρη εμένα. Ο κολλητός μου. Άντε να μιλήσε. Τον έφαγες το παιδί. Εγώ ρε τον έφαγα τον άνθρωπο, εγώ τον συμπαθώ τον Τερζή. Λύσαξε. Ναι. Από Σικάριο. Τον έφαγε. Τι το λες. Εγώ στρατιώτη τον είπα πάντως. Τι στρατιώτη ρε. Του φέρα τον άλλο τον Μουσάτο εκεί πέρα. Δερβένα γά στον Άρη να πούμε. Το φέρα δερβένα γά. Τι. Αυτό κάτε ρε. Να δούμε τι θα. Γιατί το φέραμε. Σε ένα μήνα άμα ζούμε και οι δύο θα δεις γιατί το φέραμε. Α, ναι. Δεν πήρα. Μετράς καμιά. Κουφάλα καμιά πίεση. Καμιά πίεση. Άστα αυτά ρε. Μετράς καμιά πίεση το βράδυ. Δεν έκορε. Μόνο τα δόντια μου. Τα δόντια σου. Ναι. Σε τιμώρησε ο Θεός. Γροθοκοπούσες τον κόσμο και τώρα σε τιμωρεί ο Θεός να μην έχεις δόντια. Α, έτσι. Έδωρε στον κοσμάκι να πούμε. Επειδή σου γόμαρος. Ποιον έδιρε. Ποιον δεν έδιρε. Δεν μου λες. Ναι. Ο Αλμπερτόζη ζει. Ζει ο Αλμπερτόζη. Σε θυμάται καλά ο Αλμπερτόζη. Ζει. Ζει. Ναι. Ναι. Πήγες να του φας τα νιάτα αλλά ζει ακόμα. Λοιπόν αυτή την εβδομάδα Κατίνα θα είμαι εδώ. Πάρ' το βρώμο που γιουκλεί εκεί πέρα. Και πάρε με τηλέφωνο να έρθω στην Περαία να φάμε. Κλείσε. Πάρε το βράδυ. Το κρυόκολο το μπουγιουκλί όλο βγαίνει και βγαίνει και αυτό. Βγαίνει. Άντε, κλείσε. Περιμένω. Είπα το Τσιφόπουλο πήγε στο βρωμοχώρι του απάνω στην Κοζάνη να πούμε. Έλα εδώ, ρε του λέω πάμε με κανένα καφέ. Ποια Κοζάνη, ρε. Ποια Κοζάνη, βρε του λέω. Ποια Κοζάνη να πούμε. Καλημέρα. Η Ελένη Λουκά είμαι, εγώ είμαι. Μάλιστα. Προσευχηθήκαμε, αλλά οι φωτιές δεν σβήσανε. Ακούστε. Τώρα γίνεται χαμός με τις φωτιές και φωνάζω, ξυπνήστε βέβαια, αλλά μετανοείτε, Ίγκη και Γάρη Βασιλεία των Ουρανών, μετανοείτε, μετανιώστε, έχετε φύγει από το Θεό, οι φωτιές είναι τιμωρία Θεού. Βέβαια, άμα οι παπάδες χαϊδεύουν τα παιδάκια, τιμωρία θα μας δώσει ο Θεούς. Από το Θεό, αυτά που ζούμε, να καίγεται όλα, δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Να καίγονται τα πάντα. Και μη μου πεις, θα με έχεις νευριάσει να υποστηρίσω εγκληματίες δολοφόνους, τον Πατούλη και τον Γιαϊκούλη, τον Σατανά, τον Μητσοτάκη. Ο Πατούλης τι έκανε. Δεν παρολογείς ρε εσύ αυτό που λέ. Εδώ οι παπάδες. Εσύ δεν τρέπεσαι ρε. Υποστηρίζεις τον δολοφόνο Πατούλη. Και εσύ υποστηρίζεις παπάς που χαϊδεύουν τα παιδάκια. Τι σε κάνω τώρα. Να σε πω ότι φταίς εσύ. Επιτρέπεται να χορεύει και να καίγεται όλη η Ελλάδα. Και τι να κάνει δηλαδή. Να πάει βίσαι. Να του διαβόλου ρε. Μα τι είναι. Φταίει ο Πατούλης που κάνει η Ελλάδα. Έπρεπε να φορέσει κράνος να πάει να σβαίνει τις φωτιές. Υποστηρίζεις αυτούς τους εγκληματίες δολοφόνους ρε που έχουν αυτό το Μητσοτάκι που ευθύνεται. Καλός είναι. Δεν θες καλύτερο. Μια χαρά είναι ο Μητσοτάκης. 41% πυρολός έβγαλε την απόφαση να πούμε. Θέλετε Μητσοτάκη, θέλω να κάνει τώρα. Και μια ζεμπεκιά γιατί. Μια ζεμπεκιά θα κάνω για τον Άρη. Άρε Τερζή τη σε περιμένει. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον Πατούλη τον καημένο. Τι να πω. Τι τραγούδι χόρεψε. Ό,τι και να χόρεψε, απαγορεύεται να χόρεψε. Να ρωτήσω, από περιέργεια. Η Ελλάδα, από περιέργεια. Ο Πατούλης έχει το πόστο του εκεί πέρα. Πάμε ρε φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Κωστή, καταρχήν να σου ζητήσω συγγνώμη γιατί μια φορά σου έκανα... Τι, γροθιά με δώσεις. Τι, όχι, σειρονέστηκα μια φορά. Εντάξει. Να σας ήταν ο πρώτος. Να σου ο πρώτος. Δεν πειράζει. Είναι μακριά η λίστα. Λοιπόν, δεν ξέρω από δικούς κώδικες. Ναι. Αλλά αν ξέρει κάποιος να μου πει κάτι, γιατί σε μερικούς δρόμους έχουν στόπ και από τη μια μεριά, έχουν στόπ και από την άλλη. Ο εκδεξιών προηγείται. Το έχω στην κάτω τούμπα εκεί κάτω, πάνω από τη Μέντε, έχει ένα τέτοιο σταυρό δρόμι και τελικά... Είναι και εδώ στο γηπεδάκι στην Πηλαία. Ναι. Άμα κατεβείς και από τη μεριά και από την άλλη έχει στόπ. Τότε έχει δεξιά αυτός που έχει προτεραιότητα, ναι. Αυτός που έρχεται από δεξιά. Δύο και σε ένα κύκλο πιο πάνω έχει. Επειδή το είχαν στη μία μεριά, το είχαν στη μία μεριά και δεν σταματούσαν, δεν λειτουργήσε στο να σταματάνε τα ατυχήματα.
αποφάσισα να το πάρω. Το και από την άλλη. Σου λέει, έστω κάποιος να σταματάει. Εμένα δεν είναι ατυχήματα αυτά. Εδώ πέρα συνέχεια έχει πρόβλημα. Δηλαδή, ο άλλος που ξέρει ότι έχει ο άλλος στόπ, προχωράει, τον βλέπει, ας πούμε. Ναι, πάντως παρόλα αυτά, ο εκ των δεξιών έχει προτεραιότητα. Νομίζω λογικό είναι να το βγάλουν το στόπ το ένα. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Πάντως δεν νιώθω, δεν νιώθω τον εαυτό μου, λέω, τόσο βλάκα να μου λένε ότι πιστεύω. Για παράδειγμα, ας πούμε, που λένε ότι κλάνουν οι αγελάδες και δημιουργούν διοξείδιο του άνθρακα και θα πρέπει του άνθρακου να υπακούσει την κλιματική αλλαγή. Επειδή κλάνουν οι αγελάδες. Κάτσε ρε φίλε, πιέ το πίτο. Επειδή κλάνουν οι αγελάδες. Άμα κλάσει ο καράπαπας, τι θα γίνει δηλαδή. Λοιπόν. Παλιά τι γινότανε δηλαδή, δεν κλάνανε. Δεν ξέρω. Είναι ένα παράδειγμα. Εγώ έχω μάθει ότι ο Λύκος έχει δυνατό. Σε λιποθυμάει στο πίτσι φιτήλι. Καλύτερα σε βαρέσει, λέει ο καντίνας γροθιά, παρά σε κλάσει ο Λύκος. Έτσι μου λέγανε εμένα μικρό, εγώ το άκουγα πισιρικάς και τα κράτησα και εγώ αυτά. Ναι. Λοιπόν, επειδή είπες ότι είσαι χαλβάς, εγώ είμαι πιο χαλβάς από σένα. Απλά μου βγαίνουν τα πατριωτικά συναισθήματα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Α, εγώ μακριά από αυτά είμαι. Μακριά. Να είσαι καλά. Πώς με βλέπεις εδώ με τον Dr. Μπίκο με τα κόκκινα γυαλιά? Μια χαρά. Τέλεια. Μοιάζω με τον Λάλα. Ο Λάλας είναι κοντρός, ρε. Τι δουλειά έχω με τον Λάλα? Καμία σχέση. Βέβαια. Μη πατάς κατά λάθος κουβιά. Καλημέρα. Μάλιστα. Με έχουν που συνέχεια στα βίντεο. Χαίρετε, κύριε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Ακούγομαι. Βεβαίως. Α, ωραία. Λοιπόν, εγώ νομίζω τώρα σχετικά με το θέμα έτσι με τον Βατούλη και τα λοιπά, με τις ζεμπεκές του κτλ. Δεν τον κατηγορώ εγώ. Ναι, πέρα από τις κατηγορίες, άλλο είναι η θέση των ατόμων που έχουν θέση εξουσίας, ας πούμε, και άλλο τον του απλού ανθρώπου. Παραδείγματος χάρη, αν πάρουμε ένα απλό γεγονός, ας πούμε, ένας ναυαγοσώστης, ας πούμε, έτσι. Άσχετα τι κάνει ο κόσμος στην ακτή εκεί στην παραλία, αν τρώει ή οτιδήποτε κάνει εκεί, διασκεδάζει, πρέπει να έχει τα μάτια του ανοιχτά, μην πνιγεί κανένας, ας πούμε. Το ίδιο, ας πούμε, και ο αρχικός στρατού, ας πούμε, έτσι. Άλλο τώρα να γίνει μια εισβολή, ας πούμε, μέσα στο... Ο Πατούλης, ρε φίλε, τι να κάνει ο άνθρωπος, καμιά γκομενίτσα από 30 χρονών, τι να κάνει ο Πατούλης, το φίλε, ναι, άλλο πάντως, αυτοί οι οποίοι έχουν την εξουσία, πρέπει να έχουν τα μάτια, το μυαλό και το σώμα τους, ας πούμε, τις αφού χαιρές, το κράτος δηλαδή... είναι εχθρός, ρε φίλε, τώρα το ζεμπέκου σε πείραξε. Καλά, φαντάζομαι ότι το ζεμπέκου ήταν μια αφορμή, όχι αιτία. Τώρα, εντάξει. Μην τρελαθούμε κιόλας τώρα. Αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, έχουν θέση εξουσίας, πρέπει, ας πούμε, οι κεραίες τους να είναι... Εντάξει, είναι καθοσπρεπική. Ας πούμε, κατάλαβες. Εντάξει, και να κρατάνε και τα προσχήματα. Όπου κι εγώ έκανα ένα λάθος. Χθες έστειλα στο Κολυδάκι το βουλευτή ένα μήνυμα. Ήταν φωτογραφία με την Κεραμέως και γράφω στο το δημόσιο. Λέω, λέει τίποτα σαν κόμμενα, του λέω εσύ Κεραμέως, λέω ή μόνο μάπα το καρπούζι και τα δημόσια το έγραψες. Δημόσια. Δεν μ' απάντησε βέβαια ο Κολυδάκης. Θα στο διέγραψε, ευτυχώς. Μα δεν ξέρω. Ευτυχώς υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Ευτυχώς. Τι να κάνω, τους βαράω και τους ρωτάω. Γιατί την είδα αυτός από κοντά, λέω μήπως είναι καλύτερη. Ή τον είδα χαρούμενο. Κεραμέως. Τον είδα χαρούμενο. Καλά, θα μου πεις εσύ, θεωρείς ότι η Αγγελική Νικολούλη είναι η πιο σεξουαλική γυναίκα? Για μένα είναι κομμενάρα. Εγώ, αν ήμουν ελεύθερος, η Νικολούλη στα 40, εγώ 50 φεύγω αυτή και πόσο να είναι, 10 χρόνια με ρίχνει, κατευθείαν πήγαινα. Καλά, εντάξει, το γούστο είναι υποκειμενικό κιόλας, έτσι. Μου βγάζει μια αγριάδα, μου βγάζει μια αυτή. Και αυτό το λί. Ένα σεξ απέλ. Είναι πολύ σεξι να έχει υπόψη το λί. Ξέρει, ναι, εντάξει. Και είναι και στερημένη, γιατί λέει θέλει να κάνει σεξ στα γεράματα. Έτσι έκανε δήλωση. Θέλω να πεθάνω, λέει, από σεξ. Κοίτα τώρα. Εγώ αυτή τη δήλωση πάντως Νικολούλη δεν την έχω δει. Πρέπει να την βρει. Τώρα στην εμινόπαυση 60 τόσο χρονών και να γουστάρει, μπράβο τη. Εγώ είμαι μάχημη, μ' αρέσει. Ε τι, πάνε σε 60 χρόνια, 40 πόσο είσαι? Όταν θα φτάσει, θα σου πω. Θα φτάσει, θα μου πει. Λοιπόν, πάμε για τρεις γραμμές, γιατί εδώ ο κύριος Αγγελούδης έχει δώσει ολόκληρο κείμενο να διαβάσουμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Λεκάκι, τ' ακούς? Κείμενο έδωσε ο κύριος Αγγελούδης. Κειμενάρα να πούμε. Λεκάκι, χαίρετε κύριε. Μάλιστα. Καλησπέρα κύριε, εσείς με τη Μούγκαφον, δεν ακούγεστε? Χαίρετε. Χαίρετε. Α, εγώ είμαι. Μάλιστα. Εσείς είστε. Εσείς. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Μια χαρά. Κώστα, δεν θα πω για το Πατούλη. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με πειράζει εμένα ο Πατούλης. Όχι, ούτε εμένα με πειράζει.
αυτά που λέει η κυρία Τάνια, η Τάνια έχει δίκιο. Έτσι ακριβώς είναι, γιατί και ο αδερφός μου αξιωματούχος της κυβέρνησης είναι και καταλαβαίνω τι γίνεται. Απλά εγώ πήρα για την Τάνια να τους πω δύο πράγματα. Να πεις. Να μου πείτε, βεβαίως. Όχι, είμαι διαιτητής βόλη εν ενεργεία. Ωραία. Διαιτητής. Ναι, βόλη. Μάλιστα. Και ξέρω ότι ασχολείται με το βόλη. Σας είδα πριν στον τελικό με τον ΠΑΟΚ με τη Σύρο στην Γλυφάδα. Mm-hmm. Δεν έρθει να γνωρίσω, να σου πω την αλήθεια. Ωραία. Αυτό. Κρίμα, εγώ μένω Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Αυτό έχω να πω. Τίποτα άλλο. Κατεβαίνει η Τάνια μας στην Αθήνα. Κατεβαίνω και εγώ γιατί. Άστο αυτό, ρε Κώστα, εντάξει. Άστο. Εντάξει. Την επόμενη φορά πάντως να έρθετε να μου μιλήσετε. Ναι, είδα σε κάποιο security μιλάγατε εκτός από μένα. Γιατί εμείς είχαμε θύρα για τις διαιτές. Τέλος πάντων. Εντάξει, ναι. Δεν πειράζει. Εντάξει, εντάξει, ωραίος, ωραίος. Ποια περιοχή μένετε Αθήνα? Παναθηναϊκός σε πόλια. Σε πόλια, μάλιστα. Εντάξει, είμαι εκεί για άλλους λόγους. Δεν είμαι σε πολιότητα, δεν με κάνω. Εντάξει. Δεν είμαι εκεί. Αλλά full Παναθηναϊκός. Αλλά δεν παίζω Ανατολική Αττική, γιατί στην Αθήνα έχουμε δύο συνδέσμους. Πειραιά και Αθήνα. Εγώ διαιτητεύω στον Πειραιά. Α, κάτω. Είστε ελεύθερος? Διαζευμένος. Σε λίγο θα σας δεις το Ε9, να ξέρετε. Εντάξει, γιατί είσαι ο μάλλος άνθρωπος. Είναι διαιτητής. Διαζευμένος. Όχι, μια χαρά. Ωραία, ωραία. Όχι, Τάνια είναι ελεύθερος άνθρωπος, σωστός. Στο βόλεϊ κιόλας έχετε να αναπτύξετε και για το άθλημα και λεπτομέρειες που εγώ δεν ξέρω. Αν μιλούσαμε μαζί. Μόνο την Τζέντι Τερζή ξέρω εγώ, δεν ξέρω κανέναν άλλο. Όχι, ξέρω. Εσύ, εντάξει, Κώστα, εγώ σε παρακολουθώ χρόνια, τέλος πάντων. Ναι, εντάξει. Διαφωνώ σε πολλά πράγματα μαζί σου, αλλά δεν τις παρούσεις τώρα. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, καλά. Άλλο. Έχουμε χρόνο να τα πούμε. Ένα πράγμα. Έχει στην Αθήνα πάντως αγαπημένους ο Κωστής. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Έχει πολλή ακροματικότητα στην Αθήνα. Και μέσω ίντερνετ. Το ίντερνετ ρεμεσώνει τώρα. Ναι, μέσω ίντερνετ, αυτό εννοώ. Το ραδιόφωνο πάει δεν. Ξέρω ότι κατεβαίνει ζωγράφου συνέχεια και αυτά έχει. Θα σας έρχομαι πιο συχνά τώρα. Κάτσε Κώστα, να σου πω. Ήθελα να πάω αύριο με τον Παναθηναϊκό στην Δνό, στον Αγώνα. Ναι. Το εισιτήριο στην 11, αυτά τα λίγα διαρκείας που δεν τα δώσανε σε όσους δεν είχαν διαρκείας, το έχει βάλει 90 ευρώ. Δηλαδή θα τρελαθούμε, έτσι. Στην 11, 90 ευρώ. Αυτό έχω να πω. Εντάξει, ξεφύλανε. Εντάξει, ο Κώστας πλήρωσε 95 για το ξενοδοχείο στην Αλεξανδρούπολη. Ναι. 90 ευρώ για την η 11, για να καταλάβεις που είναι Κώστα, όπου είναι οι ομάδες απέναντι από τα επίσημα, οι πάγκοι από πάνω ακριβώς. Η 9 είναι η κέντρο. Άστα να πάει στην αρχή. Κλείσει. Εντάξει, 90 άστε. Ευρώ τώρα να δω το 3-1 το αυτό, εντάξει, δεν αξίζει. Βρε, εγώ πλήρωσα ξενοδοχείο 90 ευρώ και δεν είχε χαρτί και την μου την είπε και από πάνω ο Βλάκας ο άλλος στην Αλεξανδρούπολη. Ηλίθιος. Καθυστερημένος. Να σε καλά. Αλεξανδρούπολη, Το θέμα, βέβαια. Το θέμα με τον Πατούλ λέει. Άλλο είναι. Το Τζεμπέκο είδατε εσείς. Τον έχουν για απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων αυτό και τον αντιπεριφερειάρχη. Μα γι' αυτό σου είπα ότι το Τζεμπέκικο ήταν η αφορμή. Τα λεφτά είναι το Τζεμπέκικο, κοιτάτε εσείς. Η απευθείας αναθέσεις είναι το πρόβλημα. Τον έδωσαν απευθείας αναθέσεις. Το Τζεμπέκο σε πλέον ρευλακό λαέ, να πούμε. Ανόητε λαέ. Τα λεφτά είναι που του αναθέσανε. Κορόιδα. Γιατί εσύ πιστεύεις ότι ο Μηταράκης έφυγε. Ναι. Γιατί ήταν στην Πάτμο. Όχι, ρε. Γι' αυτό που είπε για την αστυνομία. Για την πανεπιστημιακή, γιατί έκανε. Γιατί το ζωή στο Βελόπουλο που πήγε, γιατί πήγε. Γιατί του κάνανε έλεγχο από μόνο του. Άλλο το έστειλε. Σε ρε φίλε τώρα. Πάμε με τον κόσμο, καμιά αλήθεια μου. Ρε Βελόπουλε, πώς τη γλίτωσες πάλι. Ρε. Τι σου πια είσαι εσύ, τι μελανόσουπο είσαι εσύ αυτό. Πάμε στο τελευταίο για σήμερα. Και μετά διαβάζουμε και το διάγγελμα του κυρίου Αγγελούδη. Άρα τι σε περιμένει. Ναι. Εσένα θα σε πάρω, θα πληρώσω και τη Ρωσίδα, θα σε πάω και στον παπά σου και θα τα πω ξεπαρθενιάστηκε αυτός. Ηλίθιε, καθυστερημένε, χαζέ, βλάξ, κάντε διαφήμιση στον Κοσμάουλ κι άλλο, κάντε. Κύριε Κοσμάουλ, έχετε φανατικούς ακουρατές βλέπω, οι τηλεθεατές. Άκου τώρα, βγήκε τώρα ο ανόητος. Είπε Κοσμάουλ. Είπε Κοσμάουλ. Και μιμήθηκε το κόκκινο. Και ο κόκκινος έχει αλλάξει με τον Τερεπέγλου στην παραλία Διονυσίου. Έχουν πάρει καμιά 200 βεργίνες μπύρες και από τη στεναχώρια τους που. Ναι, έχουν πριστεί, έχουν γίνει σαν μπαλόνια να πούμε. Όταν θέλω να βάψω το σπίτι μου, πάντα στον κύριο Κοσμάουλο θα πάω. Αυτό είναι το. Όταν τράκαρε η Ευγενούλα τον τοίχο με το κόρδομα, κατευθείαν πήγα. Λέω παιδιά, αυτό και αυτό, μα μου ακριλάν.
Πήρα και τον Έντι, το έκανε, τελείωσε. Διάβασα την αναφορά, έχω εκπομπή να ετοιμάσω. Πανετοίμασε εκπομπή. Λοιπόν, ο κύριος Αγγελούδης, ακούτε. Έχει πρόταση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην καθαριότητα του Δήμου. Του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου είναι υποψήφιος και είναι σαφής και συγκεκριμένη. Εγκαινιάζει μόνο το θεσμό του επόπτη δημοσίου χώρου σε κάθε γειτονιά, με αρμοδιότητα την καταγραφή και αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων καθαριότητος, συντήρησης των χώρων, οδοφωτισμού και πρασίνου. Θα είναι ο σύνδεσμος με τους πολίτες και θα βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή μαζί τους. Υπό την άμεση υποπτία του Δημάρχου τοποθετούνται 100 υπάλληλοι του Δήμου σε 24 γειτονιές, αντιμετωπίζοντας στο πεδίο τα προβλήματα της καθημερινότητας με τρόπο αποτελεσματικό, χωρίς άσκοπη γραφειοκρατία. Κατασκευάζει τα τρία πρώτα πράσινα σημεία, όπου οι δημότες θα μπορούν να αφήσουν ογκώδια απορρίμματα. Καθιερώνει με συστηματικό τρόπο το σάρμα και πλύσμα όλων των συνοικιακών δρόμων και πεζοδρομίων. Οι κάδοι θα πλένονται και θα απολυμμένονται οπωσδήποτε κάθε εβδομάδα, όπως και ο χώρος γύρω από αυτούς. Και τέλος, μακροπρόθεσμα, ανασχεδιάζει συνολικά το σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων και κατανομής των δημοτικών τελών με βάση της φιλοσοφίας «πληρώνω όσο πετάω, ούτε ευρώ παραπάνω». Είναι η δέσμευση, η προεκλογική του Στέλιου Αγγελούδη για την καθαριότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Συνεχίζεται το ραδιόφωνο με εκπομπές που έχουν να κάνουν με ενημέρωση. Το πρωί με Τάνια Μοσχοπούλου θα τα πούμε στο 8 με 10. Καλή συνέχεια, μέχρι τότε να περνάτε καλά.